Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και απόψε Δευτέρα βράδυ ζωντανά στον Ενικό από το Star και από το ενικός.gr. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα στην οικονομία, στην ανάπτυξη και προσκεκλημένος είναι, όπως ήδη γνωρίζετε, ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Καλωσορίσατε, κύριε Σταθάκη. Θα σας ταλαιπωρήσουμε σήμερα λίγο. Θα μου επιτρέψετε για τα πρώτα 15-20 λεπτά να κάνουμε κάποιες αναφορές στα όσα συνέβησαν με τη Νέα Δημοκρατία και να μπούμε αμέσως μετά στη δική μας συνέντευξη. Θα καλησπερίσω τους συναδέλφους μου, τον κύριο Σταύρο Λιγερό, τον πολιτικό αρθρογράφο από το Πρώτο Θέμα, καλώς ορίσατε, την κυρία Λώρα Ιωάννου, πολιτική συντάκτρια της Real και Αλφα, τηλεόραση του Αλφα, και τον οικονομικό αναλυτή, οικονομικό συντάκτη του Αλφα, τον κύριο Σταύρο Μονεμβασιώτη. Καλώς ορίσατε, κύριε Μονεμβασιώτη. Θα με συνεπικουρήσουν στις συνεντεύξεις που θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με το πρώτο θέμα της απόψινής εκπομπής, που αναγκαστικά, λόγω επικαιρότητας, είναι όσα συνέβησαν χθες στη Νέα Δημοκρατία και όσα θα συμβούν στη συνέχεια. Θα έχουμε δύο σύντομες συνεντεύξεις. Μία με τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και αμέσως μετά θα έχουμε μία ακόμη σύντομη συνέντευξη, τηλεφωνικά αυτή, με τον σημερινό πρόεδρο του κόμματος και υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Κύριε Γεωργιάδη, ξεκινώ από σας. Το πρώτο ερώτημα είναι απλό. Το Σάββατο το βράδυ σας άκουσα να λέτε στην εκδήλωση στην οποία βρεθήκατε: μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν θα γίνουν εκλογές αύριο. Το ερώτημα είναι γιατί το ψιθυρίσατε εκεί και δεν βγήκατε να το πείτε δημόσια, να γλιτώσει και ο κόσμος την ταλαιπωρία. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, 9.30 το βράδυ, ο εκπρόσωπος μου στην ΚΕΦΕ είχε ήδη ζητήσει να εξεταστεί το αίτημα αναβολής των εκλογών, καθώς το τεστ που είχε υποσχεθεί η εταιρεία να κάνει, γιατί σας άκουσα που είπατε για το τεστ και στο δελτίο ειδήσεων, το τεστ θα γίνει την Τετάρτη. Μας το πήγαν από Τετάρτη Παρασκευή. Από Παρασκευή Σάββατο 3 το μεσημέρι, μετά είχε πάει 6, μετά 8 και γύρω πια σε 9 το βράδυ, και ενώ είχε βγει ήδη ένα μέλος της ΚΕΦΕ, ο κ. Κόκαλης, και είχε γράψει στο Facebook από τις 4 το απόγευμα ότι δεν βλέπει ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές και ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, εγώ ζήτησα να εξεταστεί το αίτημα της αναβολής. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι όλοι ξέρατε ότι δεν θα γίνει η εκλογή, αλλά κανένας δεν ήθελε να βγει να το πει πρώτος για να μην χρεωθεί το κόστος ότι ζητά τη ματέωση των εκλογών. Ναι, δεν έχετε άδικο. Ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε το βάρος της απόφασης ματέωσης των εκλογών. Εγώ, ας πούμε, ήμουν βέβαιος ότι, ναι, αν εδώ υπήρχε, ότι εγώ ζητάω αναβολή, θα υπήρχε λέγαμε το κάνω επιστολή, για τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Κύριε Γεωργιάδη, υπήρχε επιστολή Μητσοτάκη από τις 11 Νοεμβρίου. Δηλαδή, 10-11 μέρες πριν από την εκλογή. Μα και αναρωτιέμαι, υπήρχε, αφού βλέπατε ότι το πράγμα δεν πάει καλά, γιατί δεν υπήρξε τουλάχιστον η εναλλακτική του να ψηφίσετε όπως γίνονταν οι εκλογές στη δεκαετία του 60 και του 70. Δηλαδή να γράφουνε, να τηλεφωνούν και να τα μαζεύουν. Να σας πω γιατί δεν γίνεται. Γίνεται. Να σας πω γιατί δεν γίνεται. Γίνεται. Θα πάρει ο έλεγχος βέβαια μια εβδομάδα μετά, αλλά γίνεται. Δεν όλα μπορείς γίνονται. Να ελέγξεις τις διπλοψηφίες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν κάνεις εθνικές εκλογές, πας και ψηφίζεις στο εκλογικό κέντρο που είσαι γραμμένος. Μικρότερο πρόβλημα από αυτό που σας συνέβη. Καλά, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί άμα είναι να βγάλουμε έναν πρόεδρο που είναι προϊόν νοθείας, δεν είναι και μικρό πρόβλημα αυτό. Ή να νομίζουμε ότι είναι προϊόν νοθείας, μπορεί να μην είναι. Αλλά και μόνο η ιδέα ότι μπορεί να έχει μια όχι αδιάβλητη διαδικασία δεν είναι μικρό πρόβλημα, με συγχωρείτε. Πρέπει η διαδικασία να είναι κρυστάλλινη, ώστε ο επόμενος αρχηγός να είναι. Καταρχήν αυτό θα γινόταν με ένα άλλο σύστημα, εάν ορίζατε ποιοι ψηφοφόροι θα πάνε σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα. Δεν γινόταν το Σάββατο το βράδυ να το αλλάξετε, εννοείται. Όμως εδώ, εκτός από την επιστολή, Νίκο, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ εβδομάδες τώρα, υπήρχαν φώνες και από τον κύριο Αμπατζόγλου και από τον Φίλιππο Ταυρή και από άλλα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, οι οποίοι καιρό τώρα προειδοποιούσαν ότι ούτε η σύμβαση είχε περάσει για τη συγκεκριμένη εταιρεία από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, και την τελευταία εβδομάδα ότι ουσιαστικά ούτε τα τερματικά δεν είχαν φτάσει σε πάρα πολλά σημεία της χώρας. Δεν ήταν το Σάββατο το βράδυ που ανακαλύφθηκε και αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλη την τελευταία εβδομάδα το ήξεραν όλοι. Γιατί δεν το είπε κανένας, λοιπόν. Και το ερώτημα είναι γιατί κάποιος δεν
πήρε την πρωτοβουλία, διότι όλοι έχετε εκπροσώπους, να καταλάβετε ότι αυτό αποκλείεται να γινόταν. Οι χειριστές με τα τερματικά, Νίκο, δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ και οι οδηγίες ήταν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Μα, κύριε Γεωργιάδη, εδώ είναι σαφές το ερώτημα. Έχω κι εγώ ένα ερώτημα. Αλλά, το οποίο αμέσως είναι μετά. Μονολεκτικό. Αμέσως μετά. Ωραία. Γιατί λοιπόν χρεώνεται οι περισσότεροι, άκουσα και τον κύριο Τζικώστα και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να ζητούν την παρέτηση με ημαράκι. Γιατί χρεώνετε το μεϊμαράκι και όχι και τους εαυτούς σας. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ζήτησα. Διότι την εταιρεία από ό,τι κατά. Εσείς όχι. Ο μόνος είστε. Εγώ δεν ζήτησα. Οι άλλοι δύο τη ζητήσατε. Και για ποιους δύο λόγους δεν τη ζήτησα. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεώρησα ότι τη στιγμή εκείνη που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ένα φιάσκο και είχαμε δώσει στον κόσμο μας τόσο μεγάλη πίκρα. Έναν κόσμο τον οποίο εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη, στο μέτρο που με αναλογεί ευθύνη, είναι η μικρότερη, αλλά να το δεχθώ. Έναν υπέροχο κόσμο, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζη Νικολάου, δεν είναι η εταιρεία που απέτυχε. Η Νέα Δημοκρατία είναι χιλιάδες εθελοντές μας που πήγανε κανονικά στα εκλογικά κέντρα, τα μέλη των ομαρχιακών μας επιτροπών που φτιάχναν τις κάλπες, οι εφορευτικές μας επιτροπές, οι άνθρωποι που τρέξαν, οι εθελοντές του κάθε υποψηφίου. Μα κύριε Γεωργιάδη μου, το θέμα δεν είναι το τεχνικό πρόβλημα την Κυριακή το πρωί. Το θέμα είναι πώς αντιδράσατε σε αυτό το τεχνικό πρόβλημα στη συνέχεια. Ότι δηλαδή με αφορμή τα κομπιούτερ που δεν λειτουργήσαν, αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν μεταξύ σας βαθιές πληγές και σκληρά συντροφικά μαχαιρώματα. Πρώτα απ' όλα, ξαναλέω, εκείνη τη στιγμή που ο κόσμος αισθανόταν αυτή την πίκρα, εγώ θεώρησα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωκομματικό ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό και δεν ζήτησα την παρέτηση του κυρίου Μαϊμαράκη. Άλλωστε, εξ αντικειμένου, η ευθύνη του κυρίου Μαϊμαράκη είναι σίγουρα μικρότερη από τη ΣΚΕΦΕ. Δεν είναι μηδενική, είναι μικρότερη. Γι' αυτό και ζήτησα, αντί για την παρέτηση που ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τζιτζικώστας, να γίνει μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος ή της πολιτικής επιτροπής, όπου ο κύριος Μαϊμαράκης ως πρόεδρος θα ενημέρωνε τα όργανα του κόμματος τι πήγε στραβά. Και επαναλαμβάνω, στο μέτρο που έφταιγα κι εγώ, πολύ ευχαριστώ να λάβω από το δικό μου κομμάτι της ευθύνης. Ναι, ο κύριος Λιγερός. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Επειδή υπόθηκαν ορισμένα συγκεκριμένα γεγονότα, δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει την Τετάρτη, δεν έγινε, πήγε το Σάββατο, νωρίς, μετά πήγε αργά. Τυχαία έγιναν όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, κατά τη γνώμη σας. Είμαι απολύτως πεπισμένος και σας το λέω κατηγορηματικά. Δεν υπάρχει κανένας δόλος. Ήταν καθαρά αστοχία. Ήταν καθαρά ανικανότητα ορισμένων. Ξέρετε, επειδή δεν μ' αρέσουν οι συμπτώσεις, σε αυτή την ιστορία υπάρχουν πάρα πολλές. Και για τη σύμβαση και για τις ρήτρες και για τις καθυστερήσεις. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Λιγέρα, από τη γνώμη μου. Ναι, βεβαίως. Για μένα δεν υπάρχει κανένας δόλος. Ήταν καθαρά αστοχία. Γι' αυτό και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ήταν τραγική η εξέλιξη της χθεσινής μέρας και τραγικότερη της σημερινής, όπου ένα τεχνικό ζήτημα μετατράπηκε για τη Νέα Δημοκρατία σε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Μην διαλύσουμε, κύριε Λιγερέ, τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν μπόρεσαν να συνδεθούν οι υπολογιστές στο διαδίκτυο. Είναι ένα κόμμα, είναι μια παράταξη με τόσο μεγάλη βέβαια, ιστορία. Βέβαια, δεν είναι και τόσο απλό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα το καλοκαίρι έκανε δημοψήφισμα σε μια εβδομάδα. Εντάξει, με το κράτος. Και εσείς δεν καταφέρατε να κάνετε σε 2,5 μήνες. Εμείς όμως καταφέραμε, κύριε Χατζηνικολάου, και κάναμε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και το χαρτοφυλάκιο που αφήσαμε στον Έλληνα φορολογούμενο άξιζε 34 δισεκατομμύρια και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα το έκανε 700 εκατομμύρια. Αυτό που δηλαδή, λέτε το σημειώνω. Μας έχασε 33.000 εκατομμύρια σε 10 μήνες, πήρε το κύριο Σταθάκη που ακολουθεί. Το σημειώνω. Άρα μεταξύ και των θα δύο. Θα τεθεί το ερώτημα στον κύριο Σταθάκη. Μεταξύ στη των συνέχεια. Δύο, καλύτερα να μην μπορούμε να κάνουμε εκλογές κομματικές εμείς και να σας κερδίζουμε καμιά 30 δισεκατομμύρια. Και καλύτερα να μην μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει, να το γλιτώναμε και τη συμφορά. Κύριε Γεωργιάδη, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι αυτή η εφορευτική επιτροπή, καταρχήν να πω, επειδή δέχομαι μηνύματα στο Twitter, ότι σήμερα προσκλήθηκαν για σύντομες συνεντεύξεις και οι τέσσερις υποψήφοι. Προσκλήθηκε και ο κύριος Τζιτζικώστας και ο κύριος Μητσοτάκης, και ο κύριος Μεϊμαράκης που θα παρέμβει τηλεφωνικά. Και προσκλήθηκε και ο κύριος Παπαμιμίκος, ο οποίος εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί αρνήθηκε να βγει. Για τους άλλους δύο κυρίους το καταλαβαίνω, γιατί ο κύριος Τζιτζικώστας βγήκε νωρίτερα σε δελτίο ειδήσεων άλλου σταθμού κλπ. Ο κύριος Παπαμιμίκος όμως
ναι. για τον οποίο καταλαβαίνω ότι και εσείς υπενιχθήκατε ότι έχει τη βασική ευθύνη για όσα συνέβησαν, πώς θα σας οδηγήσει τώρα, με ποια αξιοπιστία στην εκλογική αναμέτρηση. Εγώ και μιλάω ειλικρινά, χωρίς διάθεση καμίας εμπάθειας, καθαρά και για λόγους ευθυξίας θα είχα παραιτηθεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι με τον κύριο Παπαμημίκου αυτό που με κάνει έκπληκτο είναι ότι κάνει δεν ακούει τον κύριο Τζιτζικώστα. Δηλαδή σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Τζιτζικώστα στον Αντένα, ο οποίος αποκήρυσε τον κύριο Παπαμημίκο, όπως το έκανε και στην εκπομπή σας στον Ενικό. Κάνω μια παρένθεση, λίγο κακή επιτρέψτε μου, έτσι εν είδη και λίγο χιούμορ. Μετά την περασμένη εμφάνιση στον Ενικό του κυρίου Τζιτζικώστα, δεν προβλέπω να ξανάρθει σύντομα από αυτό το κανάλι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, γιατί λέω λοιπόν το λέτε τώρα, αυτό, κύριε. Γιατί ήταν, πέρασε δύσκολα. Πέρασε εντάξει, πάντως τώρα δεν στο είναι. Στο κομμάτι εκείνο δεν με τον είναι νόμο, καλό να κάνετε κοντήλε κριτικό για τη συνέντευξη του αντιπάλου σα στο εσωκομματικό. Θα σα πω, όχι, εγώ θέλω να λέω τις αλήθειες. Δεν μπορεί ο κύριος Τζιτζικώστας να αποκηρύσει με τον τρόπο που το κάνει αυτούς που τον έχουν βοηθήσει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί στην εκπομπή σα να λέει ότι δεν ήξερε ότι έγινε περιφερειάρχης λόγω Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται αυτό. Όλη η Βουλή εγνώριζε ότι ο νόμος ήταν ο νόμος Τζιτζικώστα. Ναι, αλλά θα με συγχωρήσετε έτσι. Πολύ τώρα. Και αυτό, που ζητάτε, και αυτό που ζητάτε, θα το πω μετά και στον κύριο Μεϊμαράκη. Και ο κύριος Μεϊμαράκης και εσείς, δηλαδή να παραιτηθεί ο κύριος Τζιτζικώστας από περιφερειάρχης επειδή δεν πήγε καλά η εκλογή και δεν προχώρησε την Κυριακή, είναι τρελό. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω ζητήσει την παραίτηση του κυρίου Τζιτζικώστα. Όχι, τη ζητήσατε. Καλά η εκλογή. Τη ζητήσατε. Δεν ξέρω γιατί τη ζητήσατε, θα μας πείτε εσείς. Αλλά διάβασα σε ένα tweet να λέτε: εγώ πάω να παραιτηθώ από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περιμένω να παραιτηθεί και ο κύριος Τζιτζικώστας. Καταρχήν, δεν κατάλαβα γιατί παραιτηθήκατε όλοι. Αν έχετε ευθύνη για την εκλογή που δεν πήγε καλά, έπρεπε να παραιτηθείτε από υποψήφιοι. Ναι. Αυτά τώρα εδώ, ότι παρετούμε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο ένας, παρετούμε από μεταβατικός πρόεδρος ο άλλος, να παρετηθεί ο τρίτος από περιφερειάρχης. Πάντως από την Κεντρική Φορευτική Επιτροπή δεν έχει παραιτηθεί κανένας. Μου επιτρέπετε λίγο να το μαζέψω. Παρακαλώ. Εγώ δεν παρετήθηκα από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος γιατί είχα ευθύνη. Αλλά. Γιατί εξ αντικειμένου έχω την ελαχιστότητα. Γιατί παραιτηθήκατε. Παραιτήθηκα γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης είπε ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να παραιτηθούμε όλοι. Και εγώ δεν έχω κανένα κόλμα με τις καρέκλες. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, στη ζωή. Ο δε κύριος Μεϊμαράκης πληροφορούμε, θα δούμε τι θα πει ο ίδιος σε λίγο, ότι παραιτήθηκε, λέει, όχι γιατί το ζήτησε ο κύριος Τζιτζικώστας, αλλά γιατί έκανε διαρροή στην εφημερίδα Έθνος με την οποία το ζητούσε ο κύριος Σαμαράς. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια τώρα. Παρακαλώ. Για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς, το λέω με πίκρα, χειρότερη τη χθεσινή μέρα ήταν η σημερινή. Γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης, κατά τη γνώμη μου, έκανε σήμερα τραγικό λάθος. Έκανε λάθος από το οποίο πιστεύω ότι ο ίδιος, όταν αναλογιστεί πόσο λάθος έχει κάνει, θα πάρει τον Αντώνη Σαμαρά ένα τηλέφωνο, θα του ζητήσει συγγνώμη. Γιατί τι έκανε ο κύριος Μεϊμαράκης. Να του ζητήσει συγγνώμη. Βεβαίως. Που ο κύριος Σαμαρά ζήτησε να αντικατασταθεί πρώτα από άλλον υπηρεσιακό πρόεδρο. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψει να σας πω, επειδή εγώ χθες έτυχε να μιλήσω με τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ο ίδιος μίλησε με τον κύριο Σαμαρά. Και η συμβουλή, αν θέλετε, που μου έδωσε ο κύριος Σαμαράς, με τον οποίο, αν θέλετε, έχω μια προσωπική σχέση, για τον οποίο αισθάνομαι και μεγάλη τιμή που ήμουν υπουργός του, ναι. ήταν: Άδωνη, είναι ώρα για χαμηλούς τόνους, είναι ώρα για ενότητα, είναι ώρα για ψυχραιμία, είναι για να μην ρίχνουμε, δεν είναι ώρα για να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Σας διαβεβαιώ, σε κανένα σημείο δεν μου υπενόησε το οτιδήποτε εναντίον του κυρίου Μεϊμαράκη. Άρα, το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Έθνους, το οποίο δεν είναι σε εισαγωγικά, αν δείτε, είναι εν είδη παραπολιτικής διαρροής. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Μεϊμαράκης ότι ένας πρόεδρος κόμματος δεν λειτουργεί ως σταύρος εν ιαλοπολείο όταν διαβάζει ένα παραπολιτικό. Φαντάζεστε, κύριε Χατζηνικολάου, κάθε που διάβαζα εγώ ένα παραπολιτικό να άρχισα τα γαλλικά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ήταν παραπολιτικό, ήταν στην πρώτη σελίδα του Έθνους. Και χωρίς εισαγωγικά θα επιμείνω. Χωρίς εισαγωγικά θα επιμείνω. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Σαμαράς, θεωρεί ότι παραφράζονται αυτά που είπε ή μεταφέρονται λάθος, τα διαψεύδει. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε αυτά τα 5 χρόνια. Ο ίδιος ή το γραφείο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε αυτά τα 5 χρόνια πόσες φορές έχουν γράψει πρωτοσέλιδα για τον Καραμαλή. Έχουν εμπλέξει τον Καραμαλή σε 1000 δημοσιεύματα. Φαντάζεσαι το Καραμαλή σε κάθε δημοσίευμα να έβγαινε να κάνει διάψευση. Δεν δουλεύουν έτσι πρώην πρωθυπουργοί. Σας ξαναλέω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ο Αντώνης Σαμαράς σε μένα δεν είπε τίποτα εναντίον του κυρίου Μεϊμαράκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν την έκπληξη που αισθάνθηκα εγώ
όταν άκουσα ξαφνικά τον κύριο Μεϊμαράκη να εμπλέκει τον κύριο Σαμαρά σε αυτή την ιστορία, είδα στο δελτίο του Μέγκα ότι ψάξανε να δούνε τι τιμολόγια έχει πληρωθεί αυτή η εταιρεία επί Σαμαρά. Πάντως αυτή την εταιρεία τη διαλέξατε όλοι μαζί. Είχατε από δύο τεχνικούς συμβούλους ο καθένας. Συμφωνώ μαζί σας. Μα ποιος κατηγορεί τον κύριο Σαμαρά. Έχει κάνει πράγματι σύμβαση και το παραδέχεται και ο κύριος Σαμαρά, συγγνώμη Νίκο, με το Μέγαρο Μαξίμου. Επί πρωθυπουργίας. Ο κύριος Σαμαράς τη βρήκε την εταιρεία. Βρήκε την εταιρεία. Στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρία, επειδή έκανα ρεπορτάζ εγώ σήμερα. Είναι σωστό. Ο κύριος Σαμαράς βρήκε στο Μαξίμου διάφορες εταιρείες. Το έργο που έχει πάρει η εταιρεία αυτή επί πρωθυπουργία Σαμαρά είναι, τα είδα στο Μέγκα, δύο τιμολόγια βρήκανε. Συνολικά 1650 το ένα. Δηλαδή, κατηγορούμε τώρα το Σαμαρά ότι έχει κάποια ιδιαίτερη προνομιακή σχέση με μια εταιρεία η οποία πήρε από το Μέγαρο Μαξίμου 3.200 ευρώ σε 2,5 χρόνια. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν επιτρέπεται ο κύριος Μεϊμαράκης να υιοθετεί με τέτοιο άκρητο τρόπο τη συνωμοσιολογία του διαδικτύου. Και κυρίως, θα ήθελα να πω και το εξής, και το λέω με σεβασμό στον κύριο Μεϊμαράκη. Εγώ ξέρω τον κύριο Μεϊμαράκη, τον σέβομαι και για προσωπικούς λόγους. Τον υποστήριζα χρόνια ως βουλευτή, και εγώ και η οικογένειά μου. Ξέρω τους αγώνες που έχει δώσει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σήμερα ο κύριος Μεϊμαράκης ενέπλεξε τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος μάλιστα τον έχει διορίσει τον ίδιο πρόεδρο της Νέα Δημοκρατία, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πιστεύω απαντήσει... ότι αν το σκεφτεί ο κύριος Μεϊμαράκης με ψυχραιμία, θα καταλάβει ότι έκανε λάθος. Και δεν είναι κακό στη ζωή να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Θα απαντήσει ο ίδιος. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, ο ίδιος. Είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτήν την εταιρεία και επειδή επικοινώνησα ο ίδιος και με τον κύριο Πτωχό. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, πω, ο ίδιος ο κύριος Μεϊμαράκης σε λίγο. Να ρωτήσετε λοιπόν, γιατί ο κύριος Πτωχός έμαθα ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον κύριο Μεϊμαράκη. Ο κύριος Πτωχός ήταν ένα από τα πιο αξιότερα στελέχη της κυβερνήσεως Σαμαρά. Μου διαβεβαίωσε προσωπικά ότι δεν έχει καμία απόλυτο σχέση με αυτήν την εταιρεία, ούτε και τη γνωρίζει. Και να σου πω και κάτι στην τελική. Μα δεν διάλεξε ο Σαμαράς την εταιρεία, ούτε ο κύριος Πτωχός. Οι τέσσερις συνυποψήφοι τη διαλέξαμε. Και ναι, αλλά μετά οι δύο από τους τέσσερις ζητούσαν από το Μεϊμαράκη να παραιτηθεί. Μα αυτό πρώτα απ' όλα δεν είπε κανείς ότι του ζητάμε γιατί διάλεξε την εταιρεία. Αλλά δεν γιατί. Δεν έτεθε θέμα εταιρεία. Αλλά γιατί. Αν θέλετε τη γνώμη μου. Η συμμετοχή Μεϊμαράκη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχατε οι άλλοι υποψήφοι. Καλά τώρα, προφανώς. Όχι, σοβαρά ρωτώ. Η πλειοψηφία. Εδώ εσείς μου είπατε πριν από λίγο ότι ο Παπαμιμίκος υποστηρίζει τον Τζιτζικώστα. Να σου πω. Εσείς μου το είπατε. Και ο Τζιτζικώστα βγαίνει και αντί να ζητήσει την παραίτηση Παπαμιμίκου. Ζητά την παραίτηση με η Μαράκη. Ακούστε, ακούστε. Και εσείς μετά ζητάτε την παραίτηση Τζιτζικώστα από την περιφέρεια. Δηλαδή, μιλάμε για τσίρκο. Να σας πω. Τσίρκο. Να σας πω. Αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Καταρχάς, μέσα στην ΚΕΦΕ υπάρχει ο κύριος Παπαμιμίκος που υποστηρίζει τον κύριο Τζιτζικώστα από την πρώτη μέρα. Ναι. Και θα πω στον κύριο Τζιτζικώστα ότι τους ανθρώπους αποστόλιων που σε βοηθάνε και σε υποστηρίζουν δεν τους αδειάζεις όταν έχουν κάνει ένα σφάλμα. Φίλος των φίλων εν κινδύνης γιγνώσκει. Θα πω που είχα πει για το Βορύδι. Φαίνεται ταιριάζουν και με το Βορύδι οι Αποστόλοι και κάνουν τα ίδια. Ξαναλέω λοιπόν, γι' αυτό ταιριάξανε. Αγάπη, πλημμύρισε αγάπη. Όχι, δεν έχω καθόλου αγάπη για το ότι μου στήσανε πίσω όπλα τη μαχαιριά. Με συγχωρείτε. Είπαμε να είμαι καλό παιδί, αλλά όχι να είμαι και η άλλη λέξη, να υπερβάλλουμε. Λοιπόν, ο κύριο Τζιτζικώστα πρέπει να σταματήσει να λέει ότι δεν ξέρει τον κύριο Παπαμιμίκο. Ο κύριο Παπαμιμίκο είναι αυτό που του μάζεστε τι υπογραφέ. Ο κύριο Παπαμιμίκο είναι αυτό που υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Ο κύριος Παπαμιμίκος είναι αυτός που παντού κάνει μάχη για τον κύριο Τζιτζικώστα και η ελάχιστη ανταπόδοση εκ μέρους του κυρίου Τζιτζικώστα ως αρχηγός είναι όταν έχει μια δυσκολία ο φίλος σου και συνοδοιπόρος και συμμαχητής σου να μπαίνεις και λίγο μπροστά. Πώς θα υπάρξετε εσείς όλοι μαζί ξανά μετά την εκλογή? Θα σας πω μετά. Πάμε τώρα για την παρέτηση Τζιτζικώστα. Ναι, γιατί να παραιτηθεί από την περιφέρεια? Εγώ προείπω. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Και παραταξιακά εσείς ως Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να χάσετε την περιφέρεια, να παραιτηθεί ο περιφερειάρχης? Γι' αυτό και δεν πρέπει να βγει ο κ. Τζιτζικώστα ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να παραιτηθεί από περιφερειάρχης, να μην βγει και αρχηγός. Ένας λόγος παραπάνω να μην εκλεγεί ο κ. Τζιτζικώστα για να κρατήσουμε την περιφέρεια. Αλλά ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Είστε πολύ μεγαλόψυχος. Είναι και μεγαλοψυχία τα χαρακτηριστικά μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, ακούστε. Εγώ προ 20 ημερών έχω ζητήσει την παραίτηση και του κυρίου Μεϊμαρά και του κυρίου Τζιτζικώστα, όχι τώρα, με επιστολή μου που είχε δοθεί και στη δημοσιότητα. Ποιος είναι ο λόγος που τη ζήτησα τότε? Όχι για το φιάσκο, αλλά για την ισοτιμία των εκλογών. Διότι ο κύριος Μεϊμαράκης κάνει εκλογές ως εν ενεργεία πρόεδρος, μεγάλο λάθος, στο καταστατικό μας, όταν με το καλό γίνω αρχηγός, θα βάλω ότι δεν επιτρέπεται να είσαι και εν ενεργεία και υποψήφιος αρχηγός. Γιατί?
γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις τους δύο ρόλους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο αρχηγός που θα ήταν επιφορτισμένος για να κάνει την ομαλή διαδικασία θα είναι αυτός που μας καλούσε σε διάλογο. Ο υποψήφιος αρχηγός Μεϊμαράκης, ο οποίος θεωρούσε ότι εκλογικά το συμφέρει να μην μιλάει, θα κάνει για σήμερα την πρώτη τηλεφωνική παρέμβαση, αφού δεν είχαν περάσει οι εκλογές. Και χαίρομαι που άκουσε ο κ. Μεϊμαράκης ζητάει debate. Εγώ θα ήθελα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ σας καλώ από τώρα, τους τέσσερις σας, την επόμενη Δευτέρα να είστε εδώ. Εγώ θα είμαι. Κάνω δημόσια την πρόσκληση. Κάνω δημόσια την πρόσκληση και στους τέσσερις υποψηφίους να είναι εδώ την επόμενη Δευτέρα. Και είμαι διατεθειμένος, παρότι δεν μου αρέσει αυτό, να συνεννοηθούμε κιόλας, οι πέντε μας, για τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί η τηλεμαχία. Παρότι προτιμώ να είναι ελεύθερος και ανοιχτός διάλογος. Εγώ παρετούμε. Όπως γίνεται στην Αμερική. Όπως γίνεται στη Δυτική Ευρώπη. Εγώ θέλω ανοιχτή διαδικασία, δεν φοβάμαι τίποτα. Και την άλλη Δευτέρα, αν δεχθεί ο κ. Μεϊμαράκη, γιατί θυμάστε ότι η δικαιολογία του κ. Τζικώστα για να μην έρθει ήταν δεν έχει το κ. Μεϊμαράκη. Και σήμερα αντιστράφηκαν οι όροι. Τώρα λέει ο κ. Μεϊμαράκη. Θα παραιτηθώ. Εγώ άκουσα, θα ο Τζιτζικώστας. Άκουσα τον κύριο Τζιτζικώστα στο Μέγκα να λέει ότι θα πάει στο διάλογο. Ναι, επειδή θα έρθει ο Μεϊμαράκης. Μέχρι τώρα δεν ερχόταν ο κύριο Τζιτζικώστας, επειδή δεν ερχόταν ο Μεϊμαράκης, χωρίς τον κηδεμόνα ότι δεν πάει. Γιατί λοιπόν το λέτε τώρα αυτό. Γιατί είναι αστείο. Έχει μια λογική όμως. Όχι, δεν έχει λογική. Να θέλει να είναι όλοι οι υποψήφοι. Έχει μια λογική. Ήτανε φοβία. Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην λέμε τις αλήθειες τώρα στη ζωή, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αν δεν πειράζει, εγώ του εύχομαι να ανταπεξέλθει και να βγει και αρχηγός, εάν μπορεί. Αν μην κρύβεται ο κ. Τζικώστας εδώ και δύο μήνες. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην ουσία. Γιατί πρέπει να δούμε την ουσία του θέματος. Έχει έρθει η ώρα στη Νέα Δημοκρατία να αξιοποιήσουμε το φιάσκο επί το θετικόν. Δηλαδή, πρώτον, θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε εθνική συνδιάσκεψη και τελικά το συμφώνησαμε την τελευταία εβδομάδα. Ωραία, τώρα που θα έχουμε δύο-τρεις εβδομάδες. Να πείτε και του κύριου Μεϊμαράκη που θα βγάλετε, να δεσμευτεί ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε διότι συνδιασκέψεις, αφού έχουμε τώρα χρόνο, να μιλήσουμε υποψήφοι, να κερδίσουμε και κάτι το φιάσκο. Δεύτερον, να κάνουμε 2-3 debates, αφού το αποφάσισε και ο κύριος Μεϊμαράκης. Για να μιλήσουμε πολιτικά, κύριε Χατζηνικολάου, να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατό να πάμε στις εκλογές και να μην έχουν τοποθετηθεί οι τέσσερις υποψήφοι ευθαρσώς, αν σκοπεύουν να κάνουν συγκυβέρνηση όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως γράφουν όλες οι εφημερίδες? Εγώ θέλω να ακούσω τον κύριο Μεϊμαράκη να λέει, ναι, αν χρειαστεί να γίνει οικουμενική κυβέρνηση, εγώ θα εισηγηθώ η Νέα Δημοκρατία να πάει στην οικουμενική κυβέρνηση ή όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω καμία συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Ώστε αν εκλεγεί ο Γεωργιάδης, ο Μεϊμαράκης, ο Μητσοτάκης, ο Τζιτζικώστας, να υπάρχει από πριν σαφή εντολή του εκλογικού σώματος για το πώς θα πρέπει να δράσει η Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι μείζον πολιτικό θέμα. Είναι μείζον πολιτικό θέμα να συζητήσουμε πώς θέλουμε να οργανώσουμε το κόμμα μας για να γίνει ξανά σπουδαίο. Μάλιστα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Αυτά είναι ζητήματα που επιτέλους πρέπει να αξιοποιήσουμε το φιάσκο επί των θετικών. Και βεβαίως να το κλείσω και το θέμα Τζιτζικώστα. Γιατί είχα ζητήσει την παρέτησή του λοιπόν? Διότι είναι, με συγχωρείτε, πάρα πολύ άδικο για μένα και τον κύριο Μητσοτάκη να πρέπει να κάνουμε εκλογές και στην Κεντρική Μακεδονία. Είσαι εκ των συνυποψηφίων μας να κατέχει όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αυτό είναι αδιανόητο. Εκλεγμένος είναι ο άνθρωπος. Εκλεγμένος δηλαδή με αυτή τη λογική, αυτή τη λογική πρέπει να απαγορεύσετε στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι υποψήφιοι για τα κομματικά αξιώματα. Εδώ έχει γίνει το εξής. Όταν έγινε το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρχε η σκέψη ότι μπορεί κάποιος που δεν είναι βουλευτής να κατέβει για υποψήφιος αρχηγός. Είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχει γραφτεί στο καταστατικό. Ο κύριος Τζιτζικώστας είναι τώρα υποψήφιος πρόεδρος, γιατί απλώς στο καταστατικό υπάρχει κενό του νόμου. Διότι η συνταγματική απαγόρευση εκλογής ως βουλευτού θεωρεί το πάντα ικανή απαγόρευση για να είσαι και υποψήφιος αρχηγός. Πάντως και ο κύριος Τσίπρας είχε εκλεγεί αρχηγός χωρίς να είναι βουλευτής. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα και το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω να θέλει ο κύριος Τζιτζικώστας να έχει την επιτυχημένη εξέλιξη στην ηγεσία του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως είπαμε έχασε 33 δισεκατομμύρια για το κράτος. Τι εννοείται, να γίνει πρωθυπουργός? Το να γίνει πρωθυπουργός και να καταστρέψει την Ελλάδα δεν μου λέει τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει καταστρέψει εμείς λέμε, την εμείς Ελλάδα. Εμείς λέμε να γίνουμε πρωθυπουργοί για να φτιάξουμε την Ελλάδα, για να την καταστρέψουμε. Έτσι δεν είναι? Κύριε Άρα ο κύριος Τζικώστας, να κλείσω να το ακουστεί αυτό. Ο κύριος Τζικώστας βγήκε το πρωί στον Αντένα και διεφήμισε τα ποσοστά που πήρε, λέει, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι απαράδεκτο. Θυμίζει φοιτητικές εκλογές. Φαντάζεσαι να κάτσω να βγάλω εγώ τα ποσοστά που ήμουν πρώτος.
να βγάλει και ο Μητσοτάκης αυτά που ήταν πρώτος. Δεύτερον, τα ποσοστά του κυρίου Τζιτζικώστα, θα του πείτε, τα δημοσίευσε μόνο η News Bomb του κυρίου Γιαννακόπουλου. Να του θυμίσω λοιπόν, μην έχει πολλές σχέσεις με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Ο προηγούμενος που είχε πολλές σχέσεις με τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο κ. Καμένος, ξέρετε την κατάληξη που είχε στη Βουλή. Τρίτον, ακούστε τώρα όμως κάνετε προσωπικές επιθέσεις. Όχι, να τα λέμε όλα. Χωρίς να είναι παρόντες οι άνθρωποι στους οποίους επιτίθεστε και δεν μου αρέσει. Λέω λοιπόν το εξής για τον κύριο Τζιτζικώστα. Εφόσον βγήκε το πρωί και είπε ότι είναι πρώτο σίγουρα, ένας λόγος παραπάνω να παραιτηθεί. Σε τρεις εβδομάδες θα κερδίσει, θα παραιτηθεί. Οι τρεις εβδομάδες τον πείραξαν. Μάλιστα. Αυτό θα κερδίσει, τι φοβάται. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ. Να παραιτηθεί και ο κύριος Μεϊμαράκης, εφόσον αποφάσισε. Να παραιτηθεί και ο κύριος Τζιτζικώστας, να έχουμε τίμιες εκλογές, να κάνουμε μεταξύ μας διάλογο, να μιλήσουμε πολιτικά και μετά ως καλύτερο σας κερδίσει. Και ας πάμε όλοι οι άλλοι μαζί του να τον βοηθήσουμε να κυβερνήσει σωστά. Ευχαριστώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για την παρέμβασή του. Μια φράση μπορώ να... Ναι, ναι, παρακαλώ, πριν φύγει. Ναι, ναι, δεν αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως και αν έγιναν τα πράγματα, το επεισόδιο της Κυριακής έχει πολιτικές επιπτώσεις. Εγώ είναι σίγουρο λέω, ότι θα πάνε πολύ λιγότεροι να θα ψηφίσουν. Θα πάνε πολύ περισσότεροι. Ο κόσμος Νέας Δημοκρατίας θα χαλιβδωθεί από το χθεσινό. Η κοινή λογική... Και αν το αξιοποιήσουμε με τον τρόπο που σας είπα ενωτικά. Παρακαλώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει θα πάνε και πολύ περισσότεροι και η Νέα Δημοκρατία μας θα βγει πολύ πιο ισχυρή, κύριε Λιγερέ, από αυτό. Σας ευχαριστώ. Εδώ θα κριθεί η ηγεσία ενός εκάστου. Να αξιοποιήσουμε την κρίση. Ευχαριστώ για θερμά. Να βγει η Νέα Δημοκρατία δυνατή. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, στους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα στο Twitter, γιατί χαμογέλασα όταν είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχει καταστρέψει τη χώρα ο κύριος Τσίπρας. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, διότι ο καθένας αναγνωρίζει μόνο τις ευθύνες του αντιπάλου του και όχι τις δικές του. Και θεωρώ ότι και το κόμμα του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μεϊμαράκη, με τον οποίο θα συζητήσω τώρα, έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και για τη χρεοκοπία της χώρας και για τα μνημόνια και για όσα ακολούθησαν τα επόμενα 5-6 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, όπως μεγάλες ευθύνες έχει και το ΠΑΣΟΚ. Και επομένως νομίζω ότι το χαμόγελό μου ήταν απολύτως, υπογράμμιζε αυτή μου την άποψη, ότι δηλαδή δεν έχει ευθύνες μόνο ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σταθάκης που είναι εδώ, αλλά και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν επίσης για πολλά πολλά χρόνια τη χώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί οδηγηθήκατε σε αυτό το πρωινό ξέσπασμα με αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά, αλλά και ζητώντας από τους συνυποψηφίους σας να παραιτηθούν ο κύριος Τζιτζικώστας από την περιφέρεια και οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεωργιάδης από κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ενώ παράλληλα αναγγείλατε και τη δική σας παραίτηση. Δηλαδή, γιατί πρέπει το λάθος που έγινε το τεχνικό να οδηγήσει σε τόσες παραιτήσεις, σε τόσο υψηλούς τόνους και σε τόσο διχαστική αντιπαράθεση. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν γνωρίζετε ότι εγώ την Κυριακή δεν έκανα καμία δήλωση και προσπαθούσα να πείσω ότι το πρόβλημα ήταν τεχνικό, ότι αυτά μπορεί να συμβαίνουν και να το επιλύσει η ΚΕΦΕ και να πάμε σε 15 μέρες, 20 μέρες στις εκλογές και να λύξει το θέμα. Και ενώ όλοι μαζί είχαμε το πρόβλημα, γιατί αυτό χτύπησε την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και έπρεπε να κρατηθούμε ο ένας με τον άλλον και να σηκώσουμε τον πληγωμένο κόσμο μας ζητώντας του συγγνώμη, οι συνυποψήφοι μου αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα ότι μπορούν να το θεωρήσουν ως ένα πεδίο αντιπαράθεσης και ενώ να βαγούσαμε όλοι μαζί με το καράβι, αυτοί μου έδιναν και μια κλωτσιά να πάω πιο κάτω. Διακοπή πολύ σύντομη. Εγώ το αποδέχτηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ σύντομη διακοπή. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχετε εσείς ως πρόεδρος του κόμματος μεγαλύτερη ευθύνη από τους άλλους υποψηφίους πρόεδρους? Θα σας απαντήσω. Ναι, θα σας απαντήσω. Εκείνη την ώρα όμως
που όλο το καράβι βουλιάζει, δεν πρέπει να δούμε πώς τον κόσμο θα τον σώσουμε κι εγώ ως πλοίαρχος, πώς θα κινηθώ με τον τρόπο που αρμόζει και να βγω τελευταίος αν χρειαστεί ή θα πνιγώ. Κατά συνέπεια πρέπει οι συνυποψήφοι να βρουν εκείνη την ώρα πεδίο δράσης για να φανούν πόσο μικροί είναι και να κάνουν προσωπικό προεκλογικό αγώνα κλωτσώντας εμένα προς τα κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα αντιπαρέρχομαι. Βλέπω όμως σήμερα το πρωί που ενώ έχω εξηγήσει σε όλους ότι δεν πρέπει, γιατί η ενότητα τελικά δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να είναι και ψυχολογική και πρέπει να είναι και στην ώρα που πρέπει. Την ώρα που πρέπει πρέπει να δείχνεις το σεβασμό στον αντίπαλο και το σεβασμό σου στην πληγωμένη βάση. Και όχι μόνο στα λόγια. Χθες λοιπόν βγήκαν όλοι και λέγανε ότι φταίει ο Μημαράκης, ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Μημαράκης, ότι έγινε επίτηδες αυτό, ότι υπονόμευσα και όλα τα σχετικά. Τι να υπονομεύσω, αφού εγώ είμαι ο πρόεδρος, να αυτοϋπονομευθώ, αφού εγώ έχω την ευθύνη, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ όπως φαινόταν την τελευταία εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, βελτίωνα την εικόνα μου και φαινόταν ότι κερδίζω. Αφού κερδίζω, έχω κανένα λόγο εγώ να αυτοϋπονομευθώ, αλλά το ξεπερνάω και αυτό. Σήμερα το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, πρωί-πρωί που ξύπνησα. Τότε για ποιο. Ένα λεπτό, κύριε Μεϊμαράκη. Ναι. Τότε για ποιο λόγο εσείς σήμερα το πρωί μιλήσατε θα για παρέτηση. Θα σας πω, αυτό σας λέω τώρα. Άρα λοιπόν, εγώ χθες δεν μίλησα. Και θεωρήθη ότι είμαι κρυπτόμενος, ενώ μίλησα, απλώς δεν βγήκα στην τηλεόραση. Με είδαν όλοι και στα Χανιά και συζήτησα και στα εκλογικά τμήματα και παντού. Απλώς δεν βγήκα να κάνω δηλώσεις, γιατί εκείνη την ώρα έπρεπε μόνο να ζητήσω ένα συγγνώμη. Αλλά αφού αυτοί, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κατάλαβαν την εκοφαντική σιωπή μου, νομίζω ότι καταλαβαίνουν και όταν μιλάω. Έχω όμως την υποχρέωση να μιλήσω στον κόσμο. Το πρωί λοιπόν που ξύπνησα, βλέποντας το Έθνος πρωτοσέλιδο, τη φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά που λέει να γίνει υπηρεσιακός πρόεδρος, ένα ουδέτερο πρόσωπο, και από μέσα να λέει ότι πρέπει να παραιτηθώ γιατί έχω τις ευθύνες, και εκείνη την ώρα βλέπω σε ένα κανάλι τον κύριο Βορύδη με πολύ στόμφο να ζητάει την παραίτησή μου γιατί έχω ευθύνες, και κάνοντας ζάπινγκ να βλέπω και τον κύριο Τζιτζικώστα να λέει να παραιτηθεί και είναι κρυπτόμενος και να φωνάζει, κατέβηκα στη Συγκρού και είπα ότι γιατί όλοι αυτοί φωνάζουνε, αφού ξέρανε την εταιρεία, ξέρανε τα προβλήματα, ξέρανε ότι μέχρι τις 7 το πρωί η ίδια η εταιρεία μας διαβεβαίωνε ότι σε μία ώρα θα ξεκινήσουνε. Κύριε Μεϊμαράκη, να ρωτήσω κάτι. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό? Ναι, ναι, απλά μπορείτε να συμπεριλάβετε και... Επεκοινώνησα με το περιβάλλον Σαμαρά. Ναι. Να ζητήσω, διότι προσέξτε, κυρία Ιωάννου, προσέξτε, επειδή ο κύριος Σαμαράς με πρότεινε, δεν με διόρισε που είπε ο κύριος Άδωνης, με πρότεινε, εγώ ψηφίστηκα ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα και την πολιτική επιτροπή και ο κύριος Σαμαράς αποχώρησε μόνος του, οικειοθελώς, το βράδυ του δημοψηφίσματος που δημοσκοπικά μας δίνανε στο 15%, που όλοι πιστεύαμε ότι θα πάμε για εθνικές εκλογές και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ευχάριστο, και εγώ ανέλαβα εις γνώση μου της οργανωτικής διάλυσης του κόμματος να οδηγήσω σε αυτή την προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μημαράκη, κατά συνέπεια, με αυτό που παρουσιάζετε σήμερα, υπήρξε μεθόδευση? Αυτό να μας πείτε. Αν πιστεύετε ότι υπήρξε μεθόδευση. Ένα λεπτό, ολοκληρώνω. Κατά συνέπεια, το να διαβάζω ότι ο πρόεδρος που με πρότεινε ζητά την παραίτησή μου, εγώ εξηγώ ότι εξεπλάγει γιατί το λέει, δεν του έκανα επίθεση και δεν είναι δυνατόν, ξέρετε, να λένε κάτι κάποιοι και όταν εσύ απαντάς να θεωρούν ότι επιτίθεσαι. Υπήρξε κατά τη γνώμη σας μεθόδευση, ήταν συντονισμένα τα πειρά, διότι εδώ παρουσιάζεται μία αλληλουχία. Ναι, αν θέλετε όμως λοιπόν, να μας πείτε αν το θεωρείτε ώρα, τυχαίο λοιπόν, ή μεθοδευμένο. Προσέξτε. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν συντονισμένα ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν τεχνικό το πρόβλημα και χωρίς δόλο. Από σήμερα το πρωί όμως, όπως ξύπνησα, στις 11 η ώρα, πολλές οι συμπτώσεις που είπε και ο κύριος Λιγερός, έτσι, δεν έχω κανένα στοιχείο, ούτε θέλω να το ψάξω. Σας λέω όμως ότι δεν έκανα επιθέσεις. Εγώ απήντησα ότι ο κύριος Σαμαράς την εταιρεία την ξέρει. Μάλιστα, γιατί μου ζητάει να παραιτηθώ? Και προσέξτε, εγώ παρετούμε γιατί παραδίδω την έδρα του μεταβατικού προέδρου γιατί ο κύριος Σαμαράς το ζητάει. Όχι γιατί έχω ευθύνη ή το ζητάει ο κύριος Τζικώστας. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει δήλωση αύριο
και πει ότι αυτό δεν τον εκπροσωπεί και ότι δεν θέλει να παραιτηθώ, δεν θα παραιτηθώ. Όμως, προσέξτε, δεν είναι δυνατόν. Επομένως, να έχει δημοκρατική αν ένα λεπτό να το ξαναπούμε αυτό, να είναι καθαρό, γιατί βγάζετε είδηση τώρα. Όχι, δεν βγάζω είδηση, τα έχω πει από το πρωί, κύριε Δικαιρέ. Αν ο κύριος Σαμαράς αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα πει ότι δεν ζητά την παραίτησή σας, δεν θα παραιτηθείτε. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε την ευαισθησία μου. Εγώ είμαι η ζωντανή ιστορία του κόμματος από το 1974. Δεν έλειψα στις δύσκολες, δεν έλειψα στις ήττες, δεν έλειψα στις στενοχώριες. Ήμουνα πάντα μπροστά στην πρώτη γραμμή και γι' αυτό ανέλαβα και τη δύσκολη ώρα του Ιουλίου, την Κυριακή στο δημοψήφισμα. Τότε βλέπετε μεταξύ μας τώρα που τα λέμε, δεν υπήρχε και κανείς άλλος να θέλει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Προέκυψαν όλοι μετά τις εθνικές εκλογές. Εκείνη την ώρα ήταν όλοι, όπως θυμάστε, κανείς δεν ήθελε. Αφού είχαμε βρει το Μημαράκι. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω ότι παρετούμε διότι θεωρώ με την ευαισθησία μου ότι αυτός που με πρότεινε, όχι με διόρισε, γιατί εγώ είμαι κλεγμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα, ομόφωνα και την πολιτική επιτροπή. Άρα δεν με διόρισε, με πρότεινε, και αφού αυτός που με πρότεινε έρει την εμπιστοσύνη του, εγώ οφείλω με τη δημοκρατική μου ευαισθησία να υποβάλω παραίτηση. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σαμαράς την εμπιστοσύνη του μου την ξαναδώσει, εγώ δεν παρετούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το είπα από το πρωί. Και εάν ο κύριος Σαμαράς, όπως ζήτησα από το περιβάλλον του, είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι μια διαρροή που δεν τον αντιπροσωπεύει, δηλαδή γιατί μίλησε με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν μίλησε και με μένα, ναι. Και εγώ ξέρω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, όταν έχει πρωτοσέλιδο σε σοβαρή εφημερίδα, έτσι, βάζει κάποιον δικό του πάλι κύκλους και λένε ότι αυτό δεν τον εκπροσωπεί. Πολύ περισσότερο όταν ο θυγόμενος του το ζητεί. Βγαίνω λοιπόν το πρωί και λέω: 1, 2, 3. Δεν τον ενέπλεξα εγώ. Ούτε είπα ότι έκανε καμιά μαϊμουδιά. Ούτε είπα ότι κακώς του έδωσε αυτά. Λέω όμως ότι αφού του δώσατε αυτά σε αυτή την εταιρεία, τέτοιου επίπεδου μεγάλες συμβάσεις και τις έφερε σε πέρας και ξέρετε ότι είναι αυτή η εταιρεία, γιατί μου ζητάτε εμένα να παραιτηθώ? Το ξέρει το μεταξύ και ο κ. Τσιτσικώστας. Το ξέρουν όλοι. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα, ότι πρέπει αυτό να λυθεί αμέσως. Και θα πρέπει, αν θέλει ο κ. Σαμαράς να πάρει θέση δημόσια, αύριο το πρωί μπορεί ακόμα και αύριο να το λύσει. Και αν δεν πάρει δημόσια θέση, κύριε Μημαράκη, γιατί να σας θυμίσω το βράδυ των εκλογών, είχε δημιουργηθεί το ίδιο σκηνικό πάλι. Εάν δεν πάρει δημόσια θέση, εγώ παρετούμε. Και ορίζω ως αντιπρόεδρο, είπα, τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος είναι ο εκλεγμένος ομοφόνος από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και είναι και βουλευτής. Για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες, όσο διαρκέσει η ψηφοφορία. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, την ευθύνη για το φιάσκο αυτό της Κυριακής δεν την παίρνει κανένας. Ο Παπαμιμίκος δεν παρετείται. Οι 4 υποψήφοι νύπτουν τα σχήρας τους, και εσείς σαν πρόεδρος του κόμματος και οι άλλοι 3. Από την εφορευτική δεν είδα ούτε μία παρέτηση. Δεν παρετήθηκε ούτε καν αυτός που ήταν υπεύθυνος για να τρέξει το σύστημα. Επομένως, ευθύνη δεν πήρε κανείς. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι εύκολο να ζητήσει την παρέτηση της ΚΕΦΕ και εγώ δεν τη ζήτησα. Γιατί ακριβώς γνωρίζω, ενώ ήταν αδιάβαστη η άλλη μέχρι τώρα, ότι η ΚΕΦΕ μπορεί να αναπληρωθεί από συνέδριο. Άρα είπα, δεν εμπιστεύομαι το γραμματέα και το είπα από το Σεπτέμβριο. Η κυρία Ιωάννου το θυμάται που έκανε και το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή την επόμενη μέρα το είπα. Και όταν κατέστησα και την υποψηφιότητά μου, πάλι το ανέφερα. Και γι' αυτό ακριβώς θα κάνω μήνυση στην εταιρεία και αγωγή. Και βεβαίως και αυτή θα περιλάβει και κάθε πάντως, άλλο. Πάντως, κύριε Μημαράκη, υπάρχει και το, η εξής απορία. Τι μήνυμα περνάτε όλοι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας όταν η καχυποψία περισσεύει, κανείς δεν εμπιστεύεται σχεδόν κανέναν, ο εμφύλιος και τα μαχαίρια έχουν βγει και όπως είσαστε, χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή, πάμε πάλι σε εκλογές. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι αν είχε γίνει την Κυριακή εκλογή όλα θα ήταν τέλεια στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί μεταξύ μας μιλάμε. Όχι. Επειδή δεν έγινε η εκλογή θεωρείτε ότι γίνονται αυτά? Όχι, όχι βέβαια. Απλώς... Αυτή είναι η κατάσταση στην πολιτική αν θέλετε. Και εμάς μας ενώνει η προσήλωσή μας στις αρχές μας.
και στη μάχη των αρχών μας. Τώρα σας άκουσα σήμερα να λέτε ότι είστε διατεθειμένος να κάνετε debate. Τόσο καιρό γιατί δεν το κάνατε. Όχι debate. Όχι debate. Είπα μόνο με τον κύριο Τζικώστα. Α, οι δυο σας μόνο. Ο οποίος μου έχει κάνει... Γιατί οι άλλοι δύο υποψήφοι τι είναι. Μου έχει κάνει β' κατηγορίας υποψήφοι. Εγώ δεν δημοσιοποιώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, γιατί μόνο με τον ένα υποψήφιο. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ δεν δημοσιοποιώ καταρχήν τα ενίκο τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνδιάσκεψη. Δεύτερον, ο κύριος Τζικώστας δεν έχει το ήθος που πρέπει απέναντι στους συνυποψηφίους του. Μου έχει κάνει χυδαίες επιθέσεις και μάλιστα έβγαλε και δύο σποτ στα οποία δεν απήντησα και είμαι έτοιμος και τον κάλεσα τον ίδιο ακριβώς για να τα συζητήσουμε. Δεν έχω να συζητήσω τίποτα με τον κύριο Γεωργιάδη. Σε μια ευγενική άμυλα είμαι με τον κύριο Γεωργιάδη. Για να μην σας πω που τον άκουγα προηγουμένως, τον βρήκα και σε 2-3 θέματα φάουλ. Είπε, ας πούμε, όταν το ρωτήσατε γιατί δεν μπορεί βουλευτής να είναι υποψήφιος και έλεγε για το καταστατικό. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν το 9 που έγινε η μάχη και κατέβασα την πρόταση να μην μπορεί βουλευτής να είναι υποψήφιος γιατί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης, του θυμίζω, που ήταν εξοκοινοβουλευτικός και όλοι το θυμάστε. Και το 13 επανέφερα την πρόταση, στην οποία εγώ γνωρίζετε ότι διαφωνούσα, που έλεγε ότι πρέπει να είναι βουλευτής, γιατί είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα, και μάλιστα δεύτερης θητείας. Διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με βάση τον κανονισμό, είναι ο βουλευτής που ορίζει η κοινοβουλευτική ομάδα, άρα δεν μπορεί να μην είναι μη βουλευτής. Άρα, εάν είχαμε τον Τζιτζικώστα πρόεδρο, θα έχουμε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης βουλευτή, που θα τον προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, βγαίνει ο Τζιτζικώστας και εγώ μαζεύω, ας πούμε, 50 βουλευτές και γίνομαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και του παίρνω και τους βουλευτές και φεύγω. Γιατί εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαστε ένα κόμμα του 10%. Ο δικός μας πρόεδρος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν είμαστε περιθωριακοί. Δεν είμαστε του πεζοδρομίου. Δεν είμαστε για να φωνάζουμε. Εμείς μέσω της Βουλής διεκδικούμε την κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω να συζητήσω με τον κύριο Τζιτζικώστα όλα αυτά. Να του τα εξηγήσω, ρε παιδί μου, να δω τι λέει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παιδί. Η εκπομπή μου στη διάθεσή σας την επόμενη Δευτέρα. Μια ερώτηση μπορούμε να κάνω. Εάν εσείς δέχεστε. Εγώ μέσα. Θα ρωτήσω και τον κύριο Τζιτζικώστα. Ναι, κύριε Λιγερέ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μημαράκη, εάν πιστεύετε ότι μετά από όσα έχουν συμβεί, όποιος και αν εκλεγεί, θα είναι η Νέα Δημοκρατία ένα πραγματικά ενωμένο κόμμα. Δηλαδή, εάν οι ρογμές που έχουν προκληθεί θα γεφυρωθούν. Θα είναι ένα κόμμα όπως είναι και τώρα. Τώρα δεν είναι ενωμένο. Με μια παρουσία μειοψηφική της δεξιάς, της προερχόμενης από το Λάος, με την οποία ουδέποτε είχαμε μια ψυχολογική συνοχή, τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, αλλά που μέσα στο ευρύτερο φάσμα της κεντροδεξιάς και με τον κανόνα της πλειοψηφίας στη λειτουργία των οργάνων μπορούμε να συνοδοιπορήσουμε. Διάσπαση τη φοβάστε, κύριε Μημαράκη? Τη διάσπαση. Μα κοιτάξτε να δείτε ποια διάσπαση τώρα μεταξύ των στελεχών. Το θέμα είναι το κόμμα πώς θα πάει. Έγινε η διάσπαση, ας πούμε, και με Μητσοτάκη Στεφανόπουλο. Ωραία. Και ο Μητσοτάκης πήρε 47,5%. Δεν είναι το θέμα τα στελέχη και οι προσωπικότητες. Είναι ο κόσμος. Εγώ απευθύνομαι στον κόσμο. Άρα δεν την αποκλείετε, αλλά δεν τη φοβάστε. Αυτό λέτε. Λέτε ότι δεν αποκλείεται διάσπαση, αλλά δεν τη φοβάστε. Δεν αυτό είπα λέτε. Ότι δεν την αποκλείω, ούτε ότι δεν τη φοβάμαι. Εγώ θα κάνω τα πάντα ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι ένα σύγχρονο, κεντροδεξιό, ευρωπαϊκό κόμμα που μπορεί να εκφράσει το μεσαίο δρόμο, το μέσο Έλληνα που σήμερα αναστενάζει κάτω από τα προβλήματα που έχει. Τώρα, αν σε αυτό θέλουν να στρατευτούν κι άλλοι, έχει καλώς. Αν δεν θέλουν, θα απευθυνθούμε στους πολίτες. Πάντως ήδη μου έχει στείλει εδώ μήνυμα ο κύριος Γεωργιάδης που λέει ότι είναι εξαιρετικά άδικο και φαλκιδεύει το γνήσιον της εκλογής το να γίνει debate μόνο μεταξύ των δύο από τους τέσσερις υποψηφίους. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει την εκτίμησή του. Σεβαστή. Εγώ λέω τη δικιά μου. Ο κύριος Γεωργιάδης θέλει debate.
Στο debate εγώ δεν συμμετέχω. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Αν θα συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, μα αυτό θα το δείξει η πορεία και θα είναι μια απόφαση συλλογικού οργάνου που μπορεί να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα ή η πολιτική επιτροπή και με βάση τις συγκυρίες που θα δημιουργηθούν. Που σημαίνει, ότι εσείς, ότι εσείς δεν δεσμεύεστε επ' αυτού. Ένα λεπτό κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, αυτή είναι η ερώτηση. Ο κύριος, δεσμεύεστε... ο κύριος Γεωργιάδης εγώ... και εγώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω ακούσει και τους τρεις άλλους υποψηφίους να λένε δεν συνεργάζομαι με τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να σας πω. Εσείς δεν το λέτε αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης και εγώ έχουμε συμπέσει που κάθε φορά που η χώρα είχε δυσκολίες στηρίζαμε τις σωστές πρωτοβουλίες του άλλου κόμματος. Το ίδιο κάναμε και τώρα, το ίδιο είπαμε στις προγραμματικές δηλώσεις, το ίδιο είπε και ο κύριος Σαμαράς, τον οποίον με τα πάθος στήριζε και ψήφιζε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν στον κύριο Παπαδήμο υπουργός, εγώ ήμουνα. Ο κύριος Βορύδης δεν ήταν υπουργός στον κύριο Παπαδήμο, εγώ ήμουνα. Αυτοί δεν μας λέγανε πόσο καλό για τη χώρα είναι και πρέπει να στηριχτούν. Στην κυβέρνηση με τον κύριο με τον Πασόκ, με τον κύριο Βενζέλο και τη Δημάρ, δεν ήταν υπουργοί και οι δύο, δεν την υπηρέτησαν. Ωραία. Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας λογικευτεί αύριο το πρωί και πει ότι δεν κάνω περιπολίες με την Τουρκία, δεν θα το στηρίξουμε. Αν πει ότι τα hot spots θα γίνουν στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα, δεν θα το στηρίξουμε. Αν πει ότι θα προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία και εγώ ιδιωτικοποιώ τον υπόδρομο όπως έκανε, δεν το ψηφίσαμε πριν δύο εβδομάδες. Βεβαίως λοιπόν, αν δούμε διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις κτλ. Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να παρασυρώμαστε συνεχώς από ακρότητες και από λαϊκισμούς. Η χώρα θέλει να γυρίσει στην κανονικότητα. Άρα, αφού οι πολίτες αυτή τη στιγμή απογοητευμένοι και με τα μυαλά στα κάγκελα και δεν θέλουν να μας ακούσουν, εμείς με τη συνετή φωνή πρέπει να αποκρούσουμε τους ακραίους και τους λαϊκιστές. Κύριε Μεϊμαράκη, κάνετε λόγο για εθνική συνεννόηση σε κορυφαία ζητήματα, εθνικά. Γινότανε από την εποχή του Αντώνη Σαμαρά. Ακριβώς. Ναι. Για θέμα κυβερνητικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τώρα τι να συζητάμε, κυρία. Γιατί έχουμε καμιά τέτοια πρόταση. Όχι, αυτό λένε οι υποψήφοι, οι υπόλοιποι λένε πρόταση. Να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας αυτό. Μα από τι να συζητάμε, αυτό δεν υπάρχει πρόταση. Θα συζητάμε επί υποθετικής πρότασης. Θα θυμίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης συζητούσαν αν θα ψηφίσουμε ή όχι τη συμφωνία χωρίς να την έχουν δει. Υπάρχει καμιά τέτοια πρόταση. Πώς θα κάνουμε συνεργασία χωρίς να συνεννοηθούμε επί ενός προγράμματος. Αν δηλαδή πιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η αριστεία είναι προτέρημα και όχι προδοσία, δεν θα το στηρίξουμε. Mm-hmm. Τι θα πούμε, όχι, γιατί το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτά απαιτούν προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι στον αέρα. Δεν κουβεντιάζονται σε μια τηλεοπτική εκπομπή μεταξύ των αρχηγών. Αυτά δεν είναι πολιτική. Αυτά είναι απολιτικ. Αυτά είναι στον αέρα. Για να συζητηθούν αυτά πρέπει να διαθέσουμε ώρες, να εξετάσουμε τα ζητήματα, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Συνδιάσκεψη τώρα που έχετε 2-3 εβδομάδες μπροστά θα κάνετε. Εγώ τις έχω ζητήσει κύριε Χατζηνικολάου με τα στελέχη της νομαρχιακής συνελεύσεων και τα λοιπά. Αυτοί όμως είχαν πει ότι να τις κάνουμε με τα επιμελητήρια και την αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν έχει νόημα, διότι σας επαναλαμβάνω ότι εγώ προσέρχομαι σε αυτή τη διαδικασία με νεοδημοκρατικούς όρους. Αυτοί προσέρχονται με άλλους όρους. Έχει σημασία, κύριε Μεϊμαράκη, είπατε κάτι πριν το, οποίο νομίζω, το οποίο νομίζω χρήζει διευκρίνησης. Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και υπάρχει μία θέση κάπου εκεί στην άκρη για μία, ας το πούμε έτσι, πιο δεξιά ή πιο ακροδεξιά, δεν έχει σημασία πώς θα τη χαρακτηρίσει κανείς. Και αναφερθήκατε σε συγκεκριμένους. Επειδή όμως έχουμε ανοίξαμε την αγκαλιά μας και τους υποδεχτήκαμε. Ναι. Και να έχουν και λίγο σεβασμό σε αυτούς που κρατήσαμε επειδή το όμως... όρθιο για να τους υποδεχτεί. Επειδή όμως έχουμε μπροστά μία εκλογική διαδικασία και υπάρχουν συνυποψήφιοι σας και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς, μπορεί να κάνει εκτιμήσεις, αλλά δεν μπορεί να το προδικάσει. Αν κερδίσει κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε αυτό που πρέπει να είναι στο άκρο της παράταξής σας. Η παράταξή σας θα αλλοιωθεί όσον αφορά την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία της. Κοιτάξτε, ή θα προκύψει κάτι άλλο. Σαφώς και διάσπαση θα πάει. Όχι, δεν θα προκύψει κάτι άλλο, γιατί θα κοιτάξουμε εμείς να γίνουμε ξανά πλειοψηφία. Απλό είναι. Μάλιστα. Απλό είναι. Κοιτάξτε, μέσα στα κόμματα υπάρχουν προτάσεις.
Εμάς μας συνδέουν οι γενικές αρχές. Δηλαδή, είμαστε υπέρ της αποκρατικοποίησης. Μάλιστα. Το πώς θα γίνει μια αποκρατικοποίηση είναι πρόταση η οποία μπορεί να μας διχάσει. Άλλος να λέει να την πουλήσουμε. Άλλος να λέει να την πάμε στο χρηματιστήριο. Άλλος να λέει να βρούμε στρατηγικό επενδυτή. Άλλος να λέει να την κλείσουμε εντελώς. Τι μας ενώνει όμως, η αρχή. Πρέπει. Από εκεί και πέρα, η εφιρμοσμένη πολιτική ή η πρόταση. Δηλαδή, ο φιλελευθερισμός με το κοινωνικό πρόσωπο θα έλεγε να πάμε στην αποκρατικοποίηση, αλλά τις θέσεις εργασίας να τις έχουμε εξασφαλίσει. Κύριε Μεϊμαράκη, το μεροκάματο να το έχουμε εξασφαλίσει. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ζητά να παρέμβει επί προσωπικού ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τον αγαπώ πολύ, αλλά δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί του. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αν ζητάω ο κύριος Γεωργιάδης για ένα λεπτό το λόγο, αυστηρά για ένα λεπτό θα τον δώσω. Κύριε, ναι κύριε Γεωργιάδη. Ναι, για ένα λεπτό. Ο κύριος Μεϊμαράκης, εγώ τα αισθήματα να είμαι ιδέα, αλλά εγώ κάνω διάλογο με αυτούς που αγαπώ και δεν του στερώ το δικαίωμα του λόγου όπως ο κύριος Μεϊμαράκης προς εμένα. Λοιπόν, ο κύριος Μεϊμαράκης είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε συμφωνήσει να πούμε ναι σε όλα. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι το καλοκαίρι εγώ με τον κύριο Μεϊμαράκη είχαμε μια σημαντική πολιτική διαφωνία. Είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχω κατέβει υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Μεϊμαράκης πρότεινε στην κοινοβουλευτική ομάδα και κέρδισε τελικώς την πλειοψηφία να υπερψηφίσουμε επί της αρχής το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Εγώ είχα προτείνει να απέχουμε τη ψηφοφορία και να μπούμε μέσα μόνο μετά από σκληρούς πολιτικούς όρους που θα δέσμευαν τον κύριο Τσίπρα ως προς τον χρόνο εκλογών και ως προς την πολιτική σε σχέση με τους φόρους. Στη συνέχεια ο κύριος Μεϊμαράκης ακολούθησε κατά τις εκλογές μια πολιτική... Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι παρέμβαση επί προσωπικού. Μα βεβαίως επί προσωπικού, διότι είπε ότι εγώ είχα πει να συμφωνήσουμε σε όλα. Ενώ εγώ είχα πει να απέχουμε. Άρα δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και βλέπετε γιατί πρέπει να γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, το debate με τους τέσσερις. Για να αρθούν οι όποιες πολιτικές παρεξηγήσεις και να ξέρει ο Νεοδημοκράτης. Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, αν με ακούτε. Ναι, κύριε Μεϊμαράκη, σας ακούω. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό ακριβώς σας είπα, την απόφαση την πήρε το όργανο κατά πλειοψηφία. Σωστά, με δική σας εισήγηση. Αυτό κύριε Γεωργιάδη εμένα δεν μ' αρέσει τώρα στη τηλεόραση. Απλώς είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω, διότι εάν δεν πηγαίναμε έτσι, τότε ο κύριος Τσίπρας θα είχε το ευρωπαϊκό μέτωπο μόνος του, το ευρωπαϊκό γήπεδο, θα έκανε την εκλογή και θα έλεγε ότι εγώ έβαλα τη χώρα και η Νέα Δημοκρατία άφησε να πάμε στα βράχια γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα θα ήταν των εκλογών του Σεπτεμβρίου όπως λέτε. Ακούστε. Γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι 28 και πλέον τα 100 γιατί ακριβώς υπερψηφίσαμε τη συμφωνία. Κύριε Πρόεδρε, μην αντιδικήσουμε. Εγώ διορθώνω αυτό που είπατε. Ωραία. Εσείς είχατε τα επιχειρήματά σας, εγώ τα δικά μου. Ωραία, ναι. Πάντως εγώ δεν είπα να συμφωνήσουμε σε όλα. Είπατε λάθος. Όχι, δεν είπατε να συμφωνήσουμε σε όλα. Είπατε να διαφωνήσουμε σε όλα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας παρακαλέσω. Όταν είπατε ότι ακραίοι του λαός, εννοείται και εμένα ως ακραίο του λαός να χαρακτηρίζω. Δεν είπα ακραίος του λαός. Α, τι είπατε. Είπα και όσοι ήρθαν από το λαός. Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι στο κόμμα μας και ξέρετε πόσο σας σέβομαι και προσωπικά. Αμοιβαίο. Ωραία. Εγώ. Και σας αποδέχτηκα κιόλας. Βεβαίως. Εγώ δεν θεωρώ ότι στο κόμμα μας έχουμε κάποιο ρίσκο και πετυρίζα. Και έχετε κι εσείς κι εγώ όρια ανοχής. Μα βεβαίως. Ωραία. Αυτά τα οποία λέτε με προσβάλλουν και είναι χυδαία, προσπερνάτε τα όρια ανοχής που πρέπει η παράταξη να σας δείχνει και να σας σέβεται. Όχι εσάς, τον κύριο Βορύδη εννοώ. Α, ο κύριος Βορύδης, εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του κύριου Βορύδη και αν θέλετε τη γνώμη μου... Τότε τι παρεμβαίνετε. Αν θέλετε τη γνώμη μου... Τότε τι παρεμβαίνετε. Θα σας πω γιατί. Το πρωινό ύφος και η πρωινή παρέμβαση του κυρίου Βορύδη ούτε και εμένα μου άρεσε, ούτε και με βρίσκει σύμφωνο. Εφόσον είστε ο προνομιακός συνομιλητής του κυρίου Σαμαρά, του λέτε αύριο να διαψεύσει αυτά που είπε. Κύριε Πρόεδρε. Επειδή είστε προνομιακός συνομιλητής του λέτε. Εμένα είναι φίλο μου, κύριε
Σαμαράς. Από τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα είναι φίλος μου ο κύριος Σαμαράς. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Είναι φίλος μου ο κύριος Σαμαράς. Καληνύχτα σας. Και ήταν τιμή μου που ήμουν υπουργός του. Όπως και εσείς τιμή σας που ήσασταν πρόεδρος της Βουλής του, κύριε πρόεδρε. Δεν είναι εχθρός μας ο κύριος Σαμαράς, κύριε Μεγάλη. Όχι, δεν είναι εχθρός μας. Εχθρός μας είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτό να το καταλάβει ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς το ξέρει, κύριε Μεϊμαράκη. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να στρέφεστε κατά ξέρει, τον κύριο λοιπόν, Σαμαρά. Κάνετε λάθος. Αφού το ξέρει και εμένα... Αφού το ξέρει, λέω με σεβασμό, αφού το ξέρει, αφού το ξέρει και δεν με παίρνει εμένα τηλέφωνο και παίρνει εσάς. Αύριο το πρωί θα σας πάρει. Δεν παίρνει εμένα, κύριε. Δεν παίρνει εμένα, κύριε Μεϊμαράκη. Εγώ τον πήρα. Ωραία, μπορείτε να τον πάρετε αύριο να κάνει μια διάψευση. Όπως μπορείτε να τον πάρετε και εσείς. Εσείς μπορείτε να τον πάρετε να κάνει μια διάψευση. Α, τώρα, δεν είναι λίγο παιδικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Είστε ο κύριος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τον κύριο Σαμαρά πολύ, και κύριε, να λύσετε μια παρεξήγηση. Δηλαδή, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κάνει τέτοιες διαρροές. Κύριε πρόεδρε, δεν είναι διαρροή του κύριου Σαμαρά. Δεν είναι διαρροή του κύριου Σαμαρά. Δεν μπορούσανε αυτά. Θα διαβεβαιώ ότι δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε, κύριε πρόεδρε. Εγώ έψεξα τον κύριο Τζιτζικώστα. Έψεξα τον κύριο Τζιτζικώστα περισσότερο παντός άλλου για το σποτ. Και σας λέω ευθέως ότι βρήκα το σποτ του κυρίου Τζιτζικώστα χιδαίο και του ζήτησα και να το αποσύρει. Και έχετε απόλυτο δίκιο για το σποτ. Όμως το να κάνουμε μία πολιτισμένη συζήτηση οι τέσσερις υποψήφοι και να ξεκαθαρίζουμε τα πολιτικά θέματα, μόνο καλό θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μα μιλάτε μόνο σας και αυτό δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Σταματάω αμέσως. Ναι, αυτό λοιπόν που κάνετε τώρα δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε και σε εσάς και σε μένα. Ναι. Αυτό θέλω να αποφύγω. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μιλήσω. Δεν κάνει καλό ότι μπορούμε να δείξουμε, ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τώρα. Μα να φωνάζετε για τον κύριο. Είναι η φωνή μου με υψηλούς τόνους. Μα κάνει καλό να φωνάζετε. Μα αλλάξω τώρα ότι ο νεοδημοκράτης που μας ακούει χαίρεται. Αυτό νομίζετε. Ο νεοδημοκράτης χαίρεται αν κατηγορείτε εσείς τον κύριο Σαμαρά, νομίζετε. Αύριο το πρωί πάρτε και τον κύριο Σαμαρά να του πείτε να κάνει τη δήλωση. Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα τελευταίο. Ακούστε, κύριε πρόεδρε. Να σας πω ένα τελευταίο. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς έχει τον κύριο Μεϊμαράκη. Δεν είναι στη γραμμή ο κύριος Μεϊμαράκης. Ωραία, εγώ θέλω να τονίσω, κύριε Χατζηνικολάου, να κλείσουμε παρακαλώ, ότι debate μπορεί να γίνει μόνο με τους τέσσερις και δεν μπορεί να γίνει με τους δύο. Γιατί αν γίνει με τους δύο, θα είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να επιλέξει αντίπαλο για να αποκτήσουν προτέρημα στην κάλπη. Και αυτό δεν είναι ούτε ηθικός δίκαιο, ούτε σωστό. Μάλιστα. Να γίνει συζήτηση με τους τέσσερις. Να βάλουν και ό,τι κανόνες θέλουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Να ξεκαθαρίσουμε όλα τα ζητήματα και να πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ και τον κύριο Γεωργιάδη και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μεϊμαράκη. Είναι αξιοσημείωτο πάντως. Πιο πολύ από όλους ευχαριστώ τον κύριο Σταθάκη για την ευγένεια και για την υπομονή του σήμερα. Αλλά ήρθε έτσι το πράγμα. Ήταν καταρχήν ο πρώτος διάλογος μεταξύ υποψηφίων που έγινε, έστω και κατά λάθος. Έχει πάντως λοιπόν, και μια σχέση και με την οικονομία, αν μου επιτρέπεις, διότι να πάμε στιγμή... σε διαφημίσεις και να ξεκινήσουμε για να έχουμε τουλάχιστον μια μισή ώρα καθαρή να ρωτήσουμε τον κύριο Σταθάκη. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίζεται πολύ σκληρός προς τα μνημόνια, παρότι είχε εκδηλώσει τον ερωτά του για αυτά. Θυμάστε αυτά για τη δόξα και την τρόικα. Ότι του κλέβει ο κύριος Τόμψεν τη δόξα. Μικρή διακοπή, μπαίνουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταθάκη, τον οποίο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανοχή και την ευγένειά του. Μπαίνουμε στη συζήτηση με τον κύριο Σταθάκη που του χρωστάμε μια κανονική εκπομπή που θα αρχίσει όπως πρέπει και καλησπερίζω τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα πρόεδρε. Καλησπέρα σας, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα και σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα-δυο πολύ σύντομα δικά σας ερωτήματα προς τον Υπουργό. Κύριε Μίχαλε. Ναι, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι πότε θα έχουμε επιτέλους το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΣΕΣ 2014-2020, διότι εκεί ξέρετε ότι μεγάλος αντίπαλος είναι ο ίδιος ο χρόνος και έχουμε χάσει πραγματικά πολύτιμο χρόνο. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό, θυμάμαι από τότε που είχατε αναλάβει καθήκοντα στα τέλη Ιανουαρίου
αρχές Φεβρουαρίου, όταν είχαμε και μια συνάντηση. Ήταν θέμα δύο περίπου τριών μηνών μέχρι να ολοκληρώσετε τις απαραίτητες αλλαγές, διότι ενθυμούμε στη συζήτηση που είχαμε να μου πείτε ότι το Νοέμβριο μήνα που μας είχε γίνει παρουσίαση από την προηγούμενη κυβέρνηση σχετικά με τον αναπτυξιακό νόμο, ότι κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε πάνω σε αυτό το πρωταθέν νομοσχέδιο και θα το φέρνατε το ταχύτερο δυνατό. Δεν έχουμε δει ούτε αναπτυξιακό, ούτε βεβαίως και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, εκτός από κάποια προγράμματα γέφυρες που στην ουσία καλύπτουν υποχρεώσεις της προηγούμενης περίοδου. Κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο. Εκεί έχουν... Οι άξονες είναι φτιαγμένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντός η κεντρική μας προσπάθεια ήταν να ξεκινήσει κανονικά και ξεκινάει κανονικά. Είναι φτιαγμένες επιτελικές μορφές. Η κυβέρνηση είχε δύο επιτυχίες. Πρώτον, αυξάνεται η προκαταβολή των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ του 14-20 από 7% στο 14% μετά από συμφωνία της Κομισιόν και επικύρωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Και η δεύτερη επιτυχία ότι λάβαμε περίπου ένα δις δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ομαλή χρηματοδότηση της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα λοιπόν... Από την Τράπεζα Επενδύσεων εννοείται. Ναι, ναι. Αυτό είναι για να καλύψει όμως τα προγράμματα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και όπως ξέρετε δεν έχουν... Και την εκκίνηση στο καινούριο. Α, παράλληλα και την εκκίνηση. Και την εκκίνηση στο καινούριο. Είναι στο πλαίσιο των δύο δις επιπρόσθετων πόρων που θα χρειαστούμε κατά την έναρξη αυτή. Τώρα για τον αναπτυξιακό νόμο, η προσπάθεια που κάναμε είναι ότι κάναμε μεγάλες αλλαγές τελικά στον αναπτυξιακό νόμο. Είναι ήδη σε διαβούλευση με 120 φορείς από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν φυσικά και τα επιμελητήρια. Η πρόθεσή μας είναι να καταθέσουμε λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Κύριε Υπουργέ, μια που έχουμε τα επιμελητήρια εδώ, αλλά και τον κύριο Κορκίδη, τον οποίο θέλω να δούμε, θα απελευθερώσω τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Σήμερα θα είναι σύντομες οι παρεμβάσεις, διότι μας τον φάγανε το χρόνο τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάω στον κύριο Κορκίδη, αφού ρωτήσω τον κύριο Υπουργό τι θα γίνει με τις εργοδοτικές εισφορές εν ώψη μάλιστα και των αλλαγών στο ασφαλιστικό, αν θα αυξηθούν. Έχω πολλά ερωτήματα από εργοδότες, αν θα αυξηθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Νομίζω ότι... Που είναι από τις υψηλότερες ήδη στην Ευρώπη. Καλά, αυτό να συζητήσουμε, είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, οι εργοδοτικές εισφορές μειώθηκαν κάποιες τρεις μονάδες. Υπό συζήτηση και υπό καθεστώς μόνο που θα κριθεί εντελώς απαραίτητο, μπορεί να αυξηθούν κατά μία μονάδα και όχι περισσότερο. Αλλά και αυτό όχι υπό συνθήκες μάλλον, αν κριθεί απαραίτητο, πρόθεση να παραμείνουν όπως είναι εδώ. Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, την ερώτησή σας στον Υπουργό. Μου επιτρέπετε να σας πω και να αναφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι η μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα είναι 32 δισεκατομμύρια το χρόνο. Από αυτά τα 26 δις είναι ο μεικτός μισθός και 6,3 δις είναι οι εργοδοτικές εισφορές. Και υπάρχουν κατηγορίες μισθών που πραγματικά πολλές φορές φτάνει να παίρνει ο εργαζόμενος το 49% του συνολικού εργατικού κόστους και το 51% το κράτος. Να πάω στην ερώτηση όμως που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και ξέρω ότι διαπραγματεύεται ο κύριος Υπουργός αυτές τις μέρες. Έχουμε πάρει και μια προθεσμία. Τι πρόκειται να γίνει με τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια που είναι και το φιλέτο των funds στο εξωτερικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν 97 δισεκατομμύρια συνολικός δανεισμός στις επιχειρήσεις, επί των οποίων το 52% σήμερα είναι στο κόκκινο. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει και κάτι ευρύτερο στην Ευρώπη, 826 κακά δάνεια, τα οποία μολύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών και 400 δισεκατομμύρια από αυτά θέλουν να τα ξεφορτωθούν. Μήπως η Ελλάδα είναι πάλι, αν θέλετε, ένα πείραμα στο τι πρόκειται να γίνει με τα κόκκινα ή τα κακά δάνεια, όπως λένε οι Ευρωπαίοι? Δεν ξέρω. Εμείς προφανώς θέλουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε έννοια πειράματος. Αυτό προσπαθούμε και αυτή είναι
Η πρόθεση είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο μπορεί το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει με τόσα κόκκινα δάνεια στο εσωτερικό του. 107 δις στο σύνολο. Ακριβώς. Προφανώς στην Ευρώπη ο μέσος όρος κόκκινων δανείων στις τράπεζες είναι 5-7% των χορηγήσεων, εδώ είναι 50%. Άρα η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τον οποίο θα γίνει γρήγορη αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αν σταματήσει αυτό που ισχύει επί 5 χρόνια, το να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Θεωρούμε ότι τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ένταξη στο ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει μια γρήγορη αποκλιμάκωση εντός του τραπεζικού συστήματος, αρκεί να υπάρξουν οι σωστές λύσεις. Περίπου το μισό του 50% των κόκκινων δανείων, χωρίς να διαταραχθούν όλα αυτά που υπονοείται, και ταυτόχρονα να διερευνηθούν τρόποι και διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες μπορούν να φτάσουν σε συμφωνίες που με κάποιους κανόνες θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό, όπως ξέρετε, και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κύριε Υπουργέ, το υπάρχει περίπτωση... ποιος θα είναι, Υπουργέ? Υπάρχει περίπτωση στις επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες. Γιατί ξέρουμε ότι και έχουν έλλειψη ρευστότητας. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις χωρίς να έχουν το βάρος του δανεισμού και της αποπληρωμής του? Προβλέπετε κάτι τέτοιο σε αυτή τη συμφωνία για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια? Το ένα είναι το ξέρετε ότι θα είναι μετατροπή μέρους του δάνειου στις μετοχές. Και ο δεύτερο υπαρκτό θέμα είναι πώς μαζί με την αναδιάρθρωση των δανείων των παλιών θα υπάρχει δυνατότητα κάποιας νέας χρηματοδότησης επιχείρησης. Αυτά είναι τα επίμαχα θέματα και αυτά είναι προς συζήτηση, νομίζω, να ευχαριστήσω... στον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κορκίδη για την παρέμβασή του. Εγώ έχω το εξής ερώτημα, Υπουργέ. Ξέρουμε και το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε τους θεσμούς να πιέζουν τα ξένα αυτά φαν, στα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Κορκίδης πριν λίγο, να πάρουν ένα μέρος από τα κακά επιχειρηματικά δάνεια. Κάποια στιγμή είχε μπει και ένα όριο από 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω οφειλής, μετά έπεσε αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούσαμε ότι θα βάλουν χέρι και στα σπίτια, στα στεγαστικά δάνεια. Εσείς τι δέσμευση παίρνετε? Θα είναι μέσα στο τελικό παιχνίδι και τα ξένα φαν ή όχι? Νομίζω ότι η θέση της κυβέρνησης είναι απόλυτα σαφής. Θεωρούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ορισμένες άλλες κατηγορίες καταναλωτικών δανείων δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των αγορών που υπονοείται. Ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δανείων, αλλά στο πλαίσιο πάντα μιας βάσης η οποία ξεκινάει από τις τράπεζες και όχι μιας αυτόνομης αγοράς η οποία θα λειτουργεί. Αλλά με βάση τις τράπεζες μπορεί να υπάρξουν κάποιοι κανόνες με τους οποίους μπορεί να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση που είπα πριν και στον κύριο Κορκίδη. Κύριε Υπουργέ, όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Με βάση την ανακεφαλαιοποίηση ξέρουμε ότι οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι παρεπιπτόντως πρέπει να πούμε ότι αγόρασαν πολύ φθηνά, θα έχουν τον πρώτο λόγο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει, ούτε η κυβέρνηση, να μπουν τα funds για τα οποία μιλάγαμε και στα στεγαστικά, τα οποία δεν προστατεύονται ρητά από τον νόμο. Δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία. Η νομοθεσία προστατεύει κάποιους. Όχι, όχι. Για να φτιαχτεί αγορά στην οποία να λειτουργούν τα funds και να μπορούν να αγοράζουν επιχειρηματικά ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δανείων, χρειάζεται νέα νομοθεσία. Χωρίς αυτή δεν μπορούν. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες χωρίς νέα νομοθεσία είναι περιορισμένα πράγματα. Μπορούν να προσλάβουν εταιρείες που θα διαχειρίζονται τα δάνεια που ανήκουν στις τράπεζες. Δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Χρειάζεται να φτιαχτεί νομοθεσία για να μπορούν να τα πουλούν. Μπορούν να κάνουν συνεργασίες με ορισμένα funds για συγχρηματοδότηση κάποιων. Ναι, μιλάμε για αυτές τις τακτικές. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πώληση των δανείων τους προς τρίτους και τη δημιουργία μιας
αγοράς στην οποία θα γίνονται αγοροπολισίες αυτών των δανείων. Κύριε Σταθάκη, στη Real News την Κυριακή για τα στεγαστικά, για τα κόκκινα δάνεια, προαναγγείλατε και δύο αλλαγές. Δηλαδή το μέρος του εισοδήματος που θα μπορεί να πληρώνει το 5% ή το 10% για τα ενδιάμεσα, με κοινή υπουργική απόφαση. Καθώς είπατε ότι και το υπερβάλλον μέρος της αξίας του δανείου πέραν της σημερινής εμπορικής θα αφαιρείται από τον υπολογισμό της δόσης, θα παγώνει και στη συνέχεια ενδεχομένως μετά την τριετία θα διαγραφεί. Πότε θα γίνουν, θα υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές? Νομίζω ότι ο νόμος θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, όπως ξέρετε, από 1η-1η του 2016. Και θα υπάρχουν και αυτές οι δύο αλλαγές που έχετε, δηλαδή μέρος του εισοδήματος που θα μπορεί να. Και οι οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος πρέπει να θεσμοθετηθούν μέχρι τότε, μαζί και οι συμπληρωματικοί. Έχει βέβαια εδώ ένα θολό, σημείο και μία παγίδα. Διότι αν κάποια από αυτά τα δάνεια πραγματικά με τις συνθήκες και τα όρια που θα βάλετε κουρευτούν, διαγραφούν, πάει καλά. Διαφορετικά θα κεφαλαιοποιηθούν, θα ξανατοκιστούν και στη συνέχεια ο δανειολήπτης ή ο κληρονόμος του δανειολήπτη στο τέλος θα κληθεί να πληρώσει όχι απλά το ίδιο δάνειο, μια μισή φορά το δάνειο πάνω. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά ότι πρέπει να ρυθμιστεί. Το πνεύμα του νόμου όπως υπάρχει λέει το εξής, ότι η τράπεζα πρέπει να εγγράψει τη ζημιά από την αξία που είχε το ακίνητο όταν δόθηκε το δάνειο στην σημερινή αξία, η οποία ουσιαστικά θα είναι αυτή η οποία θα εκδικάζεται. Αυτή η διαφορά πρέπει να εγγραφεί ως ζημιά. Αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος της τριετίας. Αυτό θέλει μία ρύθμιση ακριβώς για να αποτρέψει οποιαδήποτε. Αυτό είναι παροδικό, έτσι. Είναι παροδικό, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Γιατί μετά από την τριετία, είπαμε, μπορεί να προκύψει θέμα για τον ίδιο τον δανειολήπτη, πολύ πιο σημαντικό. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όπως ξέρετε, το θετικό αυτού του νόμου είναι ότι η τράπεζα αναλαμβάνει αυτό το μερίδιο. Ο δανειολήπτης πρέπει να προσαρμοστεί σε μια χαμηλότερη δόση που να ανταποκρίνεται στη σημερινή αξία του ακινήτου, αλλά πρέπει αυτή τη δόση να μπορεί να την εξυπηρετήσει. Άρα υπάρχει μια ισορροπία μέσα στον νόμο, η οποία είναι θετικό για το δανειολήπτη και ισορροπή σε σχέση με τη ζημιά που υφίσταται η τράπεζα σε πρώτο επίπεδο από την αναγνώριση της σημερινής αξίας του ακινήτου. Να ακούσουμε τώρα παρακαλώ την νομική σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Ολυμπία Λιναρδάτου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, βάσει των δικών σας διαβεβαιώσεων, θα προστατεύετε με τον τροποποιημένο νόμο Κατσέλη το 60% των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων. Τι θα γίνει με το υπόλοιπο 40%? Θεωρείτε ότι είναι ένα αμεληταίο ποσοστό, το οποίο δεν είναι άξιο προστασίας? Επιπλέον, θα πρέπει να ρωτήσουμε με το κώδικα θεντολογίας τραπεζών, που κρίνεται ότι αυτοί θα πρέπει να παραπευθούν εκεί. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα ο κώδικας θεοντολογίας τη στιγμή που σήμερα είναι ένα χρόνο σε εφαρμογή και έχει δείξει μηδενικά αποτελέσματα και μάλιστα οι πιο πολλές τράπεζες δείχνουν να τον αγνοούν? Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κώδικας θεοντολογίας δεν έχει εφαρμοστεί. Ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσει τώρα να εφαρμόζεται. Ο κώδικας θεοντολογίας ενδυνάμει ένας μηχανισμός ο οποίος ενθαρρύνει και προτρέπει την αναδιάρθρωση των δανείων με βάση τα πραγματικά δεδομένα του νοικοκυριού. Και ενθαρρύνει αυτό που είπα πριν, ότι αν ενεργοποιηθεί σωστά, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα του κόκκινου δανείου, μπορεί να τα απομειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, η προστασία του 40% που είναι πάνω από τις 36.000 ετήσιο εισόδημα, αυτά τα νοικοκυριά, με βάση τα στατιστικά δεδομένα, ούτε στην προηγούμενη εκδοχή του νόμου Κατσέλη είχαν προστασία, παρά εικονική προστασία. Διότι συνήθως αυτά τα νοικοκυριά έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Και όπως ξέρετε, άλλα κίνητα δηλαδή, άλλες κατοικίες. Όπως ξέρετε, το πνεύμα του νόμου και πριν και τώρα παραμένει το ίδιο, ότι για να κρατήσω την πρώτη κατοικία μου πρέπει να εκποιήσω τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι δεύτερη, τρίτο ή τέταρτο σπίτι και ούτω καθεξής. Αλλιώς δεν υπάρχει προστασία. Αυτό λοιπόν, επειδή συνήθως στα στατιστικά μας
τα νοικοκυριά που έχουν πάνω από το 64% στις 36.000 ευρώ. Συνήθως η περιουσία που έχουν είναι διπλάσια της αξίας της πρώτης κατοικίας, ενώ όσο κατεβαίνεις κοινωνικά ισχύει το αντίστροφο. Γι' αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, αλλά υπό τις δεδομένες συνθήκες κάπου έπρεπε να τραβήξουμε τη γραμμή προκειμένου, χωρίς να θυγεί ουσιαστικά αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον να γνωρίζουμε τα όρια αυτού που θα υπόκειται σε μια πραγματική προστασία. Η κυρία Κατερίνη, η κυρία Τόνια Κατερίνη, που είναι μέλος της πρωτοβουλίας Πληστηριασμοί Στοπ. Εγώ θα ήθελα να πάω στο ακόμη παρακάτω επίπεδο που η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να προστατεύσει, δηλαδή στο κομμάτι ανάμεσα στο 25% και στο 60%. Έχει διακηρύξει η κυβέρνηση ότι στην ουσία πάει για μια προστασία του 60%, αλλά στην πραγματικότητα κάνει μια παραδοχή ότι αυτό το ποσοστό, το 35%, είναι ένα ποσοστό ανθρώπων που θα μπορούσαν να πληρώνουν και για κάποιο λόγο δεν πλήρωναν. Και σήμερα θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθουν στις δόσεις τους. Μήπως στην πραγματικότητα αυτή η αντίληψη μας οδηγεί στην σκέψη που είναι και μια διεθνής τάση ότι για να μπορέσεις τελικά να σώσεις το σπίτι σου, είτε είσαι στο 25% είτε είσαι στο υπόλοιπο 35%, θα πρέπει πρώτα να αγγίξεις το όριο της φτώχειας, να φτωχοποιηθείς πληρώνοντας μια δόση και στη συνέχεια να βρεθείς σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορείς να σώσεις το σπίτι σου. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Καταρχάς νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι για ένα νοικοκυριό τα 36.000 ευρώ αναφέρονται σε νοικοκυριά που με βάση είναι το 82% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνουν μέχρι 36.000. Άρα ένα νοικοκυριό που είναι στα 30 ή στα 36.000 είναι αδύνατο να θεωρήσουμε ότι δεν μπορεί να εξυπηρετεί κάποιο δάνειο. Δεν έχει γίνεται. Εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, πολύ σοβαρό λόγο όμως, τον οποίο πρέπει να το βάλουμε στα μέτρα του. Δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει, διότι δανείστηκε σε μια στιγμή που ήταν πολύ ψηλή η αξία του ακινήτου, πήρε ένα μεγάλο δάνειο και δεν έχει, ας πούμε, 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι αληθές. Έρχεται αυτός ο νόμος και λέει το εξής. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι έπεσε το εισόδημά σου, ότι προέκυψε κρίση κτλ. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τα 1.000 ευρώ που καλός ή κακός μπήκε τότε. Η πραγματική αξία του ακινήτου όμως σήμερα έχει μειωθεί 40%. Αυτό σημαίνει και 40% ότι θα μειωθεί η δόση την οποία καλείσαι να υπηρετήσεις. Αν το εισόδημά σου είναι σε αυτή την κατηγορία περίπου που υπολογίζουμε τα 25 με 35.000 ευρώ, είναι λογικό να μπορεί να την εξυπηρετήσει από εκεί πέρα. Στατιστικά το 90% των περιπτώσεων θα το εξυπηρετεί χωρίς πρόβλημα. Για να υπάρξει πρόβλημα σημαίνει ότι έχουμε εισόδημα σε αυτή την κατηγορία με δυσανάλογα πολύ ακριβό ακίνητο. Μόνο τότε οριακά μπορεί να πει κανείς ότι δεν καλύπτεται από τον νόμο και θα πέσει στον κώδικα δεοντολογίας. Στο 95% των περιπτώσεων των νοικοκυριών που είναι 20 έως 35.000 νομίζω ότι θα καλυφθούν πλήρως από τον νέο μηχανισμό όπως έχει φτιαχτεί στο εσωτερικό του. Πείτε το. Σας βλέπω ότι δεν ικανοποιείστε. Δεν ικανοποιούμε, γιατί θα ήθελα. Εγώ πιστεύω ότι εκτός από την ιδέα ότι μπορεί να έχεις ένα πολύ ακριβό ακίνητο, υπάρχει και η περίπτωση να έχεις πολλές, πάρα πολλές άλλες υποχρεώσεις. Είτε υποχρεώσεις στην εφορία, είτε υποχρεώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε και πραγματικές οικογενειακές υποχρεώσεις, παιδιά που σπουδάζουν κτλ. Αυτά δεν τα έχουμε ούτε απογράψει, ούτε λάβει υπόψη μας ως μέρημνα μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Μέσα στη γύρι. Να πω κάτι σε αυτό, κύριε Χατζημαρκάκη. Ναι, παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Νομίζω ότι μία από τις αλλαγές που κάναμε στον νόμο Κατσέλη τον Αύγουστο είναι ότι το υπερχρεωμένο νοικοκυριό πλέον πηγαίνει στο δικαστή ως υπερχρεωμένο νοικοκυριό και ο δικαστής καλείται να τοποθετηθεί για το σύνολο των χρεών του και προς την εφορία και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή ό,τι άλλα χρέη έχει και όχι μόνο το στεγαστικό του δάνειο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα πλέον στο δικαστήριο να αντιμετωπίσει ενιαία το υπερχρεωμένο νοικοκυριό και όχι αποσπασματικά. Και αυτό είναι από τα θετικά σημεία στο οποίο ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό πλέον πάει στην κυριολεξία σε ένα νόμο ο οποίος αφορά την υπερχρέωση του νοικοκυριού και όχι μία ή δύο κατηγορίες χρεών που έχει. Τώρα, δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα αυτό. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση για το θέμα των κόκκινων δανείων ή των πληστηριασμών, θα έρθω αμέσως.
το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, λέγομαι Καραμανής Δημήτρης, είμαι φυσικοθεραπευτής και ξέχωρα από το όνομα και τη μορφή. Είμαι ένας από τους 70.000 δανειολήπτες ελβετικό φράγκο. Μάλιστα. Οπότε πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα καταρχήν να πω ότι έχω πάρει ένα δάνειο το οποίο ήταν 161.000 ευρώ το κεφάλαιο. Έχω πληρώσει ήδη αυτά τα χρόνια ένα κεφάλαιο πλέον των 65.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή χρωστάω 200.000 ευρώ στο κεφάλαιο μου. Δηλαδή, γιατί το πήρατε σε ελβετικό φράγκο? Το πήρα σε ελβετικό φράγκο καθώς απευθύνθηκα στην τράπεζα. Υπήρχαν διάφορα προϊόντα στη λογική του ότι εγώ ζήτησα ένα στεγαστικό δάνειο. Το ξέρατε ότι παίζετε και με τη συναλλαγματική ισοτιμία όταν το πήρατε? Δεν μπορούσα να γνωρίζω κάτι προσυμβατικά καταρχήν. Όλη η διαδικασία ήταν και στο προσυμβατικό κομμάτι αλλά και μέσα στη σύμβαση. Τώρα δεν θέλω να πω αυτό που λέτε εσείς. Όχι, ρωτώ, εγώ σας ρωτώ. Καλά κάνατε και με ρωτάτε. Ναι. Σας προτάθηκε αυτό, δηλαδή από την τράπεζα ως ένα προϊόν που μπορεί να σας δώσει χαμηλότερα επιτόκια, φαντάζομαι. Όχι, ή εσείς το επιλέξατε βλέποντας τα επιτόκια? Η αλήθεια είναι ατομικά, καθώς ρωτάτε εμένα, ότι εγώ εμπιστεύτηκα το διευθυντή στο ανθρώπινο κομμάτι, καθώς έβλεπα τον άνθρωπο, σε ανθρώπινο δηλαδή επίπεδο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν ένα προϊόν το οποίο αποδείχθηκε τώρα. Πάμε όμως στο ερώτημά σας. Ναι. Εγώ έχω άποψη για αυτή που θα σας δυσαρεστήσει, γι' αυτό δεν θα την πω. Εγώ θέλω να ακουστείτε εσείς και να απαντήσει ο Υπουργός. Η επιστήμη έχει αποφανθεί, ναι, στον κύριο Υπουργό θα ήθελα να απευθυνθώ. Έχει αποφανθεί ότι το προϊόν έκρυβε και ένα επενδυτικό κατά κάποιον τρόπο τρίκ και ο Άριος Πάγος της Ισπανίας έχει ήδη σε αυτό μιλήσει κατά κάποιον τρόπο σε μια τελεσίδικη απόφαση. Τώρα σε σχέση με το κομμάτι της Ελλάδας σαν κοινωνία θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό αν υπάρχει κάποια μέρημνα σε σχέση με την πολιτική λύση του προβλήματος και σε σχέση με το πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί και επίσης επειδή πριν από τις εκλογές είχατε δεσμευθεί ότι θα δώσετε μια λύση και θα μπείτε σε ένα τρόπο σκέψης υποστήριξης, γιατί μετά μετεκλογικά μπήκατε σε ένα κομμάτι να μας στείλετε στο δικαστήριο, όπως το είπατε και πιο πριν, κατά κάποιον τρόπο να φοβόμαστε ότι θα γεννηθούν καινούργια κόκκινα δάνεια, ενώ πριν είπατε ότι θα μπείτε σε έναν τρόπο σκέψης που θέλετε κατά κάποιον τρόπο να τα μειώσετε, και κατά κάποιον τρόπο ποια θα είναι η τώρα μέρημνά σας, δηλαδή ποιο είναι ο τώρα τρόπος σκέψης και δράσης σας? Μάλιστα. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Εκκρεμεί η οριστική απόφαση στο δικαστήριο για το θέμα των δανείων, των στεγαστικών δανείων που είναι σε ελβετικό φράγκο. Εμείς έχουμε δεσμευτεί, μόλις βγει η απόφαση, θα την νομοθετήσουμε. Το πνεύμα δηλαδή της απόφασης. Θα εφαρμόσετε την απόφαση. Μάλιστα. Είναι σαφής η απάντηση. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλή σας μέρα. Παπαγιάννης Ανδρέας λέγομαι. Έχω αποστείλει στο γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα αίτημα το οποίο πιθανώς θα μπορούσε να γίνει και πρόταση στη διάταξη στο νόμο περί των στεγαστικών δανείων, το οποίο έχει πρωτοκολληθεί με αριθμό 9331-2610. Αυτά η πρόταση που έχω κάνει είναι ότι όσοι έχουμε πάρει στεγαστικό δάνειο δεν είναι κόκκινο και μπορούμε οικειοθελώς να το παραχωρήσουμε πίσω στην τράπεζα, γιατί δεν μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στη δόση, να το παίρνει η τράπεζα πίσω χωρίς κάποια άλλη επίπτωση για τον δανειολήπτη. Θα ήθελα να μελετήσετε αυτή την πρόταση. Εγώ δεν είμαι στα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Απλώς τώρα ζορίζομαι, που λέει ο λαός, να ανταποκριθώ στο δάνειο και θα ήθελα να το παραχωρήσω πίσω στην τράπεζα. Ναι, θα ήθελα να μου απαντήσετε αν σκέφτεστε ή αν έχετε δει την πρόταση, γιατί την έχει αναλάβει η κυρία Νουσάκη, η οποία είναι νομική σύμβουλό σας. Νομίζω πολύ. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει μελέτη. Όπως ξέρετε είναι λίγο αυστηρό το πλαίσιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη δυνατότητα ενός δανείου να επιστραφεί ή να σταματήσει η συνέχισή του, κάνοντας προφανώς παρέτηση και από αυτά. Πρέπει να το κοιτάξουμε πάντως. Θέλει μελέτη. Μελέτη. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλετε, σημειώστε μόνο το νούμερο του πρωτοκόλλου να το ρίξετε και αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, ευχαρίστω στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Εδώ μιλάμε στον Ενικό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι το όνομα της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη πλέον. Και όχι Ολυμπιακός. Καλά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Και όχι Ολυμπιακός, λέω. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
τα κόκκινα δάνεια έχουν προέλθει από όλη αυτή την κατάσταση εδώ και 5 χρόνια που έχουμε μείνει από δουλειές, που έχουμε καεί και δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Θέλω να ρωτήσω, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα 360 εκατομμύρια ή 260, μπορεί να κάνω και λάθος, διορθώστε με, γιατί έγινε και έχει χρεωθεί ο λαός το χρέος αυτό? Γιατί? Και πού πήγαν αυτά τα λεφτά της ανακεφαλοποίησης? Και πώς γίνεται να έχουν πάρει 260 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή οι τράπεζες να είναι κουφάρια? Εγώ λοιπόν γιατί καλούμε, αφού πληρώνω έμεσο φόρο και εξυπηρετώ λοιπόν την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω το κόκκινο δάνειο? Μάλιστα. Λοιπόν, η τράπεζα, όπως ξέρετε, είναι η πιο απλή επιχείρηση στον κόσμο. Γιατί από τη μια μεριά έχει καταθέσεις και από την άλλη έχει δάνεια. Δεν είναι τόσο απλή επιχείρηση. Οπότε όταν μια τράπεζα από τη μια μεριά φεύγουν οι καταθέσεις και από την άλλη κοκκινίζουν τα δάνεια, όπως καταλαβαίνετε, κανονικά πρέπει να κλείσει. Για να κλείσει όμως θα έχει τεράστιες επιπτώσεις, θα συμπαρασύρει και τις εναπομείνες στις καταθέσεις που θα πρέπει να εξαφανιστούν. Οπότε καλώς ή κακώς έχουμε αποφασίσει να βάζουμε κρατικό χρήμα και να γίνονται και άλλα πράγματα για να διατηρηθεί το τραπεζικό σύστημα. Μπορώ να ρωτήσω μια διευκρίνηση. Πόσο είναι το ύψος του συνόλου των κόκκινων δανείων? 100 δις. 123. Ενημερώθηκα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Η ανακεφαλαιοποίηση πόσο είναι? Η 260. Σημερινή, όχι, δεν έχουν δοθεί τόσα λεφτά. Κύριε Υπουργέ, από την έναρξη της πενταετίας και μετά το PSI, οι τράπεζες έχουν πάρει 260. Δεν έχουν πάρει τόσα. Γιατί λοιπόν πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Είναι πολύ λιγότερα, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει ότι έπρεπε να δοθούν χρήματα προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, γιατί επαναλαμβάνω, οι συνέπειες θα ήταν τεράστιες και δεν θέλω να το σκεφτόμαστε κανείς εδώ. Και νομίζω ότι και τώρα η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε αυτές τις μέρες, που τη θεωρώ πολύ πετυχημένη, τι εξασφαλίζει ουσιαστικά? Εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες πλέον από 1η-1η θα είναι 100% ασφαλείς, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένες και ικανές να κάνουν αυτό που όλοι φανταζόμαστε, να επανέλθουν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό το έχουμε ακούσει, ότι θα είναι πλήρως εξασφαλισμένες σε όλες τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Εγώ δεν θα μείνω ότι έχασε το δημόσιο τα χρήματα που έχει βάλει. Έχασε το συντριπτικό ποσοστό, αλλά όταν μια οικονομία, πραγματική οικονομία, βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν μπορεί να έχεις ούτε υγιή δημόσια οικονομικά, ούτε υγιές τραπεζικό σύστημα, ούτε υγιές ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και αν μπορούμε να πούμε το αλφάβητο, είναι ότι αν δεν μπει σε τροχιά ανάπτυξη οικονομία, το πρόβλημα θα επαναληφθεί. Και μία απάντηση σας χρωστάω. Είπατε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία για τα funds. Δεν υπάρχει, αλλά έχετε από το αναλάβει δέσμευση Σταύρο, στο από μνημόνιο. Από το 2007, ναι, όχι, όχι, να πω ήδη αυτό. Funds έχουν όχι, αγοράσει όχι, δάνεια. Υπάρχει δέσμευση, όχι σήμερα, από το 2007. Υπάρχει δέσμευση στο μνημόνιο, η οποία λέει ότι πρέπει να φτιάξει την νομοθεσία. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση, όπως ξέρετε, στο επόμενο κύκλο των συζητήσεων. Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανέβασε ένα tweet πριν από λίγο, με το οποίο σας ρωτά, κύριε Σταθάκη, αν ισχύει αυτό που του απαντήσατε σε ερώτηση στη Βουλή, ότι από 1η-1η-16 θα είναι σε εφαρμογή νέος αναπτυξιακός νόμος. Ισχύει. Αυτό το είπα και λίγο πριν. Η πρόθεσή μας είναι να νομοθετήσουμε πριν από τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά. Και να αρχίσει να ισχύει με τον καινούργιο χρόνο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Σκούρα, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου του Ελληνικού Ίνου και βέβαια ένας από τους γνωστότερους και πιο πετυχημένους παραγωγούς στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω από το πρώτο ερώτημα. Τι σας έπιασε στο Υπουργείο Οικονομικών και τα βάλατε με το ελληνικό κρασί? Τα βάλατε με ένα αγροτικό προϊόν, τα βάλατε με ένα τομέα τόσο μεγάλο, γιατί όλα εδώ φαίνονται πολύ μεγάλα και πολύ σκληρά από αυτά που ακούω, αλλά πρέπει να πω μερικά νούμερα. 200.000 αμπελουργοί.
20.000 άνθρωποι που εργάζονται και 1.000 ενοποιεί, εκ των οποίων τα 300 στα Σπάργανα. Πώς αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι νέες, σε ένα τομέα ο οποίος πάει τόσο μπροστά, θα μπορέσουν να αντέξουν αυτό το βάρος? Και το βάρος είναι ένα βάρος το οποίο δεν λέγεται σωστά. Λέγεται με έναν τρόπο εύκολο, 20 λεπτά το λίτρο, 15 λεπτά τη φιάλη. Αλλά όλο το κρασί το ελληνικό δεν είναι εμφιαλωμένο κρασί που κάνει 10-20 ευρώ. Το καταλαβαίνω. Το πολύ ελληνικό κρασί βρίσκεται, ας πούμε, σε ασκούς. Είναι το κρασί όλων μας, το κρασί των πατεράδων μας, το κρασί των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω. Και εκείνο θα πάει στο Θεό. Είναι αδιανόητο ότι η συνολική φόρη μαζί με το ΦΠΑ και τα 20 λεπτά θα ξεπεράσουν το 50% της αξίας του κρασιού. Και άλλη ερώτηση. Γνωρίζετε ότι ένας ειδικός φόρος... Να απαντήσει σε αυτήν και να επανέλθετε. Κύριε Υπουργέ. Ωραία. Όταν νομίζω ότι είναι, όταν μπαίνει ένας φόρος είναι πάντα μεγάλο πρόβλημα και ειδικά όταν μπαίνει σε μια μορφή παραγωγής την οποία θέλαμε όλοι να αποφύγουμε. Προφανώς είναι ένας συμβιβασμός που έγινε υπό τις δεδομένες συνθήκες. Ας το δούμε ως ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο. Το εννοώ αυτό. Απ' την άλλη μεριά, το μέτρο αυτό τέθηκε με έναν τρόπο όπου εξαιρέθηκαν οι εξαγωγές, άρα να μην επηρεαστεί καθόλου η εξαγωγική δραστηριότητα και μειώθηκε σε ένα επίπεδο το οποίο η δυνατόν θα έχει το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο. Θα έχει όμως αντίκτυπο, συμφωνώ μαζί σας, μόλις ξεπεράσουμε και την επόμενη... Έκτακτο και προσωρινό, τι εννοείτε? Ενώ μόλις ξεπεράσουμε ένα κάβο δημοσιονομικής... πλήρους δημοσιονομικής ισορροπίας. Θα πάρετε πίσω το φόρο, θα εννοείτε, στο τέλος? Εννοώ ότι είναι κάτι, γίνεται υπό την πίεση κάποιων δημόσιων οικονομικών τώρα που γιατί πρέπει να γιατί εμείς δεν ξέρουμε καν φόρο να έχει μπει και να στη συνέχεια να έχει αποσυρθεί. Δεν είναι. Το ερώτημα είναι ότι αν έχετε σκεφτεί πώς θα τον εισπράξετε, γιατί πριν την εκπομπή είναι στην κατανάλωση. Ο κύριος Κούρας μου έλεγε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρακτικά να βρείτε το μηχανισμό εισπράξης. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση, διότι όλος ο κόσμος αγωνιά. Διότι, όσο γνωρίζετε, ένας ειδικός φόρος... Είναι πολύ οργανωμένη βιομηχανία πλέον του κρασιού, οπότε... Α, γι' αυτό τη βρήκατε και μας... Μπράβο. Τέλεια. Όχι, αυτό είναι σταθετικά σας. Είναι πολύ οργανωμένη. Είναι σίγουρο. Αλλά είναι σίγουρα, ο κλάδος του κρασιού έχει πολλές ταχύτητες. Αγωνιούμε για τις ταχύτητες. Γιατί υπάρχουν ταχύτητες που πάνε με 1.000 και άλλες που έρχονται από πίσω πολύ αργά και πολύ ήρεμα. Και αυτό είναι, εάν λοιπόν, επειδή έχουμε την εμπειρία του ειδικού φόρου, επειδή γνωρίζουμε ότι, γιατί τον έχουμε, είναι μηδενικός, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό γίνεται με αποθήκες φορολογικές, με τολενιακούς χώρους, τρομάζει όλος ο κόσμος σήμερα, κύριε Υπουργέ, που αφορά το κρασί, στην ιδέα ότι θα βάλουμε τόση γραφειοκρατία και τόσο βαρύ σύστημα μέσα μας. Υποσχεθείτε μας ότι αυτό το πράγμα, αφού το δείτε και αφού γίνει, δεν θα δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα, τα οποία θα είναι προβλήματα βαριάς γραφειοκρατίας αφενός και που θα θέτουν και θέματα αθεμή του ανταγωνισμού, διότι μισή Ελλάδα θα είναι φορολογική αποθήκη και άλλη μισή όχι. Νομίζω ότι ναι. Η πρόθεση είναι να είναι προφανώς ένας φόρος στην τελική κατανάλωση του κρασιού, χωρίς διαφορά αν είναι εισαγόμενο ή εγχώριο ή οτιδήποτε άλλο. Παναλαμβάνω, ξερούνται εξαγωγές. Άρα θεωρητικά μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο. Τώρα, αν υπάρχουν αυτές οι πολλές ταχύτητες που υπονοήσατε, μπορεί να κάνουν το σύστημα πιο περίπλοκο, αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος όγκος είναι αυτός που θεωρούμε ότι είναι οργανωμένο με έναν τρόπο που θα ανταποκριθεί πλήρως. Βέβαια, κάτι που δεν είπε ο κύριος Κούρας, το υπενήχθηκε κάποια στιγμή βέβαια, είναι ότι όταν θα ανέβει η τιμή του κρασιού στα προϊόντα που πουλάει, πολλοί από τους καταναλωτές του κρασιού θα στραφούν στο χήμα, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο, το οποίο ούτε σήμερα φορολογείται, ούτε και αύριο θα φορολογηθεί. Και εκεί η απώλεια για το δημόσιο ταμείο θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα έχετε διπλή ζημιά, θα έχετε χαλάσει έναν κλάδο
και θα έχετε χάσει και έσοδα. Γιατί εγώ προσωπικά αμφισβητώ για το αν θα καταφέρετε, κυρίως φορολογώντας με αυτόν τον τρόπο το κρασί, να εισπράξετε αυτά που έχετε βάλει στόχο. Το εύχομαι τουλάχιστον να πάει, να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία όλου του κόσμου, αλλά... Θα πρέπει να περιμένουμε. Λοιπόν, θα φύγουμε από το κρασί τώρα και θα πάμε στο βιβλίο. Και θα ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάροπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και ο πρόεδρος των εκδόσεων Μίνωας. Κύριε Υπουργέ, αν και θα σας δω και αύριο το πρωί στις 10 η ώρα για το ίδιο θέμα, θα ήθελα... Τώρα εδώ να δεσμευτεί δημόσια. Έτσι. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι το θέμα μας δεν το προξενήσατε εσείς. Προέρχεται από νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά, που με την δικαιολογία της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, τη δικαιολογία των μεταρρυθμίσεων και χωρίς κανένα πραγματικό φορολογικό κέρδος, για τη χώρα δηλαδή, καταργεί τον νόμο της ενιαίας τιμής, έναν νόμο ο οποίος περιόριζε τον ανταγωνισμό των βιβλιοπωλείων μόνο στο ποιοτικό κομμάτι, στην ποικιλία των τίτλων, στο εξειδικευμένο προσωπικό και όχι στον πόλεμο των τιμών. Έκτοτε, έχουν κλείσει πολλά βιβλιοπωλεία και αυτή τη στιγμή φιλορροούν ακόμη περισσότερα, ακόμη και αλυσίδες βιβλιοπωλείων. Θα υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο του 2014 ο τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα όταν γίνει κυβέρνηση για να διορθωθεί αυτός ο νόμος. Που ηρίστο εν παρόδο είμαστε μάλλον η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που κατήργησε τον νόμο αυτόν. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ισχύει αυτός ο νόμος και για να σας βοηθήσω να μην ισχυριστείτε κι εσείς ότι φταίνε οι θεσμοί και η Τρόικα, μόλις στις αρχές του μήνα Νοεμβρίου στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο, ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής έβγαλε από το τραπέζι τον νόμο ενιαίας τιμής που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Εκτός Ισπανίας, Αγγλίας και μερικών άλλων. Ακριβώς. Ναι. Okay. Λοιπόν, αφορά τα μισά βιβλία και όχι όλα. Έστειλαν και στον κύριο Υπουργό οι Γερμανοί εκδότες και βιβλιοπόλες επιστολή σχετική. Νομίζω ότι είναι ιδεοληψία η αιτία που προκλήθηκε αυτό το μέτρο. Λοιπόν, συμφωνούμε καταρχάς. Φιλελεύθερη ιδεοληψία, να το προσθέσω. Ναι, ισχύει για... δεν ισχύει για όλα τα βιβλία. Η ενιαία τιμή έχει διατηρηθεί για το λογοτεχνικό βιβλίο. Καλά το... Καλά το πάτε, αλλά δεν είναι πρακτικά έτσι. Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και ισχύει. Πάντως δεν έχει διατηρείται η ενιαία τιμή για ένα μεγάλο μέρος της αγοράς που είναι το λογοτεχνικό ισχύει βιβλίο. Ισχύει μόνο για το καινούργιο λογοτεχνικό βιβλίο και μόνο για την πρώτη έκδοση. Που αν τύχει ένα βιβλίο να είναι πετυχημένο και εξαντληθεί στους πρώτους τρεις μήνες, εξαφανίζεται. Τότε ακυρώνεται έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ. Καταρχάς συμφωνώ μαζί σας, είναι αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα βρούμε τον τρόπο στην κατάλληλη χρονική στιγμή για να επαναφέρουμε. Κατάλληλη χρονική στιγμή, ακούμε. Να επανέλθει. Αυτό το έχουμε πει. Δεν γίνεται να ακυρώνουμε θέματα τα οποία είναι σε μια διαδικασία εξέλιξη και πάνε. Αλλά το έχουμε κάνει. Αν τους πάτε στην Τρόικα τους Γερμανούς, νομίζω ότι μπορεί και να αλλάξουν γνώμη. Υπάρχει μια διαδικασία συζήτηση, νομίζω, και με τον ίδιο τον ΟΣΑ για μια σειρά από θέματα. Ένα από αυτά είναι αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια γρήγορη αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού και Τουρισμού. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Επιτέλους θα έλεγα, βρισκόμαστε. Γιατί έχουμε κλείσει ραντεβού δύο φορές. Δύο φορές είχε αναβληθεί από την πλευρά σας. Συγγνώμη, μία φορά από την πλευρά σας. Τη δεύτερη μας παραπέψατε σε διευθυντές γραφείων και σε γενικούς γραμματείς. Πάρα πολύ σύντομα. Δημόσια μετεκπαίδευση στον τουρισμό. Ο μόνος κλάδος που φέρνει λεφτά στη χώρα, εκτός των θεσμών, είναι ο τουρισμός. Τι κάνουμε με τη δημόσια μετεκπαίδευση? Σας έχω φέρει το 1077 του 80. Είναι ο νόμος που επιβάλλει τη μετεκπαίδευση. Ξέρετε, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πλέον είναι οι πιο πολύ εμπειρικοί. Και αυτό έχει κατά επιλογή νική τους, κατά επιλογή των εργοδοτών. Έχει δώσει λοιπόν αυτός ο νόμος το δικαίωμα, με τη συμπλήρωση 300-350
ενσύμων να φοιτήσουν στις σχολές της πρωιστέ, αργότερα ο ΤΕΚ, τώρα έχει πάει στο Υπουργείο το δικό σας. Ναι. Όχι από εσάς, από την κυρία Κεφαλογιάννη. Για να αποκτήσουν επαγγελματική ιδιότητα. Έχουμε φτάσει τέλη Νοεμβρίου, κύριε Υπουργέ. Και σχολές δεν γίνουν. Έχω κάνει 4 συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα. Αλήθεια, γνωρίζετε πόσους Γενικούς Γραμματείς έχει το Υπουργείο Τουρισμού? 2 έχει. Ένα μικρό Υπουργείο όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού έχει υπουργό, αναπληρωτή υπουργό και 2 Γενικούς Γραμματείς. Που στο συγκεκριμένο πρόβλημά μας συγκρούονται οι αρμοδιότητές τους. Και δεν μπορούμε να επανελειτουργήσουμε τις σχολές. Τον καιρό των μνημονίων και των προηγούμενων κυβερνήσεων καταφέρναμε και λειτουργούσαμε τις σχολές σε 4 πόλεις. Ναι. Αθήνα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Κακώς, στομώσαν αυτές οι πόλεις. Δεν υπάρχουν πλέον μαθητές. Είχαμε την πληροφόρηση ότι υπήρχαν κονδύλια στο Υπουργείο για να επανελειτουργήσουν οι σχολείς σε όλη την επικράτεια. Απλώς δεν μπορούσε ο αρμόδιος να τα απορροφήσει γιατί δεν του είχαν αποδοθεί αρμοδιότητες με ΦΕΚ. Σας ρωτάω λοιπόν εδώ πέρα ευθέως, σας ρωτάω. Θα επαναλειτουργήσουνε? Φυσικά. Φέτος θα τις έχουμε. Και με ποιο τρόπο? Είναι εξάμηνης διάρκειας και θα ξεκινήσουν η σεζόν. Θα φύγουν οι εργαζόμενοι να πάνε στα ξενοδοχεία. Πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Υπουργέ? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η κατάσταση που παραλάβαμε ήταν δραματική. Από ποια κυβέρνηση? Γιατί είσαι στη δεύτερη φορά τώρα. Όχι, αυτή που... Καταλάβατε τι λέω. Δραματική έως εντελώς μη λειτουργική. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλες δεσμεύσεις για την αναβάθμιση αυτή της εκπαίδευσης. Έχουμε δεσμεύσει πόρους ήδη στο ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση αυτών των σχολών. Και θα αλλάξουμε και το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να γίνουν αξιόπιστη όλη η τουριστική εκπαίδευση. Είναι μεγάλος τομέας που θα επενδύσουμε ακριβώς σε αυτό το τομέα. Καταλαβαίνετε ότι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Ναι. Και εύχομαι να μην είστε στην πρώτη κυβέρνηση, ναι, που θα λειτουργήσουν οι σχολές. Σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα, Υπουργέ, στο διαδίκτυο για τα τέλη κυκλοφορίας. Ρωτούν γιατί αυξάνεται και στα μικρά και στα μεγάλα κυβικά. Μπορώ να επικαλεστώ ότι είναι δουλειά του κυρίου Αλεξιάδη, οπότε να δηλώσω μερική άγνοια. Και λένε, το βασικό επιχείρημα είναι ότι θα υπάρξουν λιγότερα έσοδα καθώς θα κατατεθούν πολλές πινακίδες. Λογικό δεν είναι? Ήδη, όταν, είναι καταρχήν, τα αυτοκίνητα από το 2010 και εδώ ανεβαίνει η τιμή. Κάποια από τα αυτοκίνητα από το 2006 και εδώ μειώνεται. Πάλι. Όχι. Τα πιο παλιά. Δηλαδή έχουμε έναν, στα 10 αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και είναι πάνω από 1.400 κυβικά, περίπου τα 8 θα πληρώσουν παραπάνω τέλη κυκλοφορίας φέτος. Είναι λογικό να επισημαίνουν και στο Twitter του κ. Χατζηνικολάου ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε περισσότερες καταθέσεις πινακίδων από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και επίσης είναι παράλογο να αυξάνονται τα τέλη σε αυτοκίνητα που ρυπαίνουν. Δηλαδή κάποιος που πήρε μια νέα τεχνολογία αυτοκίνητο αυτό, θα το πληρώσει μάρμαρο, ενώ κάποιος... Αυτό είναι μια διανομή, κάνει το βαρόν με ένα ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Είναι πάντα σε βάρος του έντιμου και αυτού που έκανε ένα προγραμματισμό. Όπως, τώρα συγγνώμη που πετάγομαι σε ένα άλλο θέμα, αλλά και στα δάνεια, κάποιος που, ο οποίος εξυπηρετεί το δάνειό του διότι κόβει από αλλού για να είναι έντιμος, δεν αναπροσαρμόζει το δάνειό του στην εμπορική αξία που είναι πολύ χαμηλή, παρά μόνον του ανθρώπου που κοντεύει να το χάσει. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι η αναδιανομή, θέλω να πω, είναι λίγο περίεργη που έχετε κάνει σε όλα τα θέματα. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Όλοι πρέπει να έχουμε την αίσθηση του μέτρου σε αυτά τα πράγματα. Προφανώς η κρίση έχει χτυπήσει με άνισο τρόπο διάφορα εισοδήματα και κοινωνικές ομάδες. Στοιχειώδες κανόνες κοινωνικής αλληλεγγύης. Πρέπει τη στιγμή που παίρνεις ένα μέτρο για να στηρίξεις αυτή την ομάδα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση, να μην προτρέπεις το ότι αυτό μπορεί να ευνοεί περισσότερο αυτόν έναντι αυτού ο οποίος για κάποιο λόγο συνεχίζει και είναι στοιχειώδης κανόνες αυτή τη στιγμή να έχουμε την αίσθηση του μέτρου. Σε όλα τα πράγματα βέβαια, και στα κόκκινα δάνεια και παντού, πρέπει πάντα κάποιος να ξέρει που να τραβήξει τη γραμμή, ότι αυτός ο οποίος συνειδητά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το σύστημα της κοινωνικής αλληλεγγύης
δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να το χρησιμοποιεί. Αλλά μέχρι εκεί η γενική αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης που ισχύει σε όλα τα πράγματα αυτά σε μια προσπάθεια μικρών ή μεγάλων αναδιανομών που διαναδιατηρήσουν στο να λύνεται και να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, νομίζω ότι πρέπει να μας... Πάντως όλη η συζήτηση γίνεται για το πώς θα διαχειριστούμε το κόστος της κρίσης. Και ενώ είστε αρμόδιος, δεν έχουμε πει τίποτα για το πώς θα ξεκολλήσουμε το κάρο, πώς θα μπει σε τροχιά ανάπτυξη οικονομία. Μιλάτε και μιλήσατε για ένα νέο αναπτυξιακό νόμο. Οι αναπτυξιακοί νόμοι δίνανε επιχορηγήσεις. Και έχουμε πολύ πικρή πείρα από αυτό. Γιατί μπαίνανε και αεριτζίδες κλπ. Κλπ. Που έπαιρναν τις επιχορηγήσεις. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα έχει πιο, ας το πούμε, έξυπνες λύσεις, πιο έξυπνα κίνητρα, να δώσει δηλαδή φορολογικά κίνητρα και άλλα κίνητρα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι επενδύσεις εξαρτώνται από το ζήτημα της σταθερότητας. Ο άλλος, αν νιώθει ότι υπάρχει ρευστότητα, πολιτική ανασφάλεια, δεν θα το κάνει το βήμα. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το επίπεδο. Οι προθέσεις σας είναι δεδομένες, αλλά έχουμε ένα όριμα 8 μέτρων. Το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναταραχής. Φρέσκια είναι, οι κάλπες είναι φρέσκες, το αποτέλεσμα, αλλά βλέπετε ότι και ο κόσμος τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Φοβάστε το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναταραχής, η οποία ενδεχομένως μάλιστα θα σας εκτρέψει. Θα απαντήσετε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ για την... Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, και έθεσε τα ερωτήματα για την ανάπτυξη πριν από λίγο και για την πολιτική αστάθεια, την πολιτική και κοινωνική αστάθεια, ο συνάδελφος ο κύριος Λιγερός. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη πάνω σε ένα οδικό χάρτη, το οποίο έχει διάφορα, το 48 προαπαιτούμενα, η σταθεροποίηση των τραπεζών, την πρώτη αξιολόγηση κτλ., τη συζήτηση για το χρέος και πάει λέγοντας. Όλο αυτό όμως, η διαδικασία και όλο αυτό το, ας το ονομάσουμε, πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί σταθερότητα και προϋποθέσεις, θα εξαρτηθεί τελικά από το αν θα γυρίσει η οικονομία γρήγορα σε ανάπτυξη ή όχι. Η βιωσιμότητα δηλαδή του προγράμματος τελικά εξαρτάται από το αν θα γυρίσει η οικονομία σε θετικό πρόσημο ή όχι. Και το θέμα των κοινωνικών εντάσεων προφανώς έχει να κάνει με το πόσο ισορροπημένα είναι όλα αυτά τα βήματα που γίνονται κοινωνικά ή δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Κατά τη γνώμη μας είναι ισορροπημένα και δεν δημιουργούν κοινωνικές συγκρούσεις, εκρήξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση το στίχημα της ανάπτυξης είναι αυτό το οποίο θα φανεί, κατά τη γνώμη μας, από το πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο του 2016. Αν θα είναι βιώσιμο ή όχι θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των μέτρων στήριξης αυτής της διαδικασίας. Δεν αρκεί ο αναπτυξιακός νόμος, δεν αρκεί η απότομη χρηματοδότηση που προσφέρει το ΕΣΠΑ, δεν αρκεί μια σειρά από απλοποιήσεις, αδειοδοτήσεις. Χρειάζεται μια μεγάλη αιχμή, ένα σοκ θα έλεγα επενδυτικό, το οποίο θα κινητοποιήσει επενδύσεις, επιχειρήσεις και κυρίως νεανική επιχειρηματικότητα με πολύ πιο εχμηρό και παραγωγικό τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, σας μεταφέρω έναν προβληματισμό. Συζήτησα και με αρκετούς βουλευτές που ασχολούνται με τα δικά σας θέματα. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Μήπως τελικά αντί για ανάπτυξη, για παράδειγμα, για το 2016 προβλέπεται μικρότερη ύφεση. Ρώτησα τώρα το Σταύρο από 1,3 στο 0,7. Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός. Μήπως αντί για μικρότερη ύφεση κρύβεται από πίσω μια αποεπένδυση. Δηλαδή, αντί κάποιος να κλείσει την επιχείρησή του, γιατί και αυτό έχει κόστος, να πληρώσει τους εργαζόμενους, δημιουργεί βάση στο ΑΕΠ, δημιουργεί ένα τζίρο.
προτιμάει να την πάρει, να την πάει στο εξωτερικό, διότι εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται λέει, και μεταφορές ακόμα και σε ολόκληρες εταιρείες στο εξωτερικό. Μήπως λοιπόν εδώ υπάρχει, κρύβεται μια αποεπένδυση και πάμε από το κακό στο χειρότερο, αντί να δούμε μικρότερη ύφεση και βεβαίως όχι ανάπτυξη. Τώρα θέσπισε μάλιστα, κύριε Σταθάκη, πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και η γειτονική μας Αλβανία. Και αυτό είναι κλειδί που λέει ο κύριος Χατζηνικολάου, διότι απέναντι στην υπερφορολόγηση έρχονται οι άλλες χώρες και δίνουν φορολογικά κίνητρα. Απέναντι στις δικές μας έκτακτες εισφορές έρχονται οι άλλες χώρες και δίνουν διευκολύνσεις. Και απέναντι στις δικές μας καμία φορά θεωρίες, θα μου επιτρέψετε, οι άλλοι απαντούν με συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ναι. Υψηλό ενεργειακό κόστος, υψηλό κόστος χρήματος, βάλτε και αυτά. Και πρέπει να απαντήσουμε πιστικά σε αυτό για να μείνουν οι επιχειρήσεις και να μην φύγουν. Και να μην λέμε στα χαρτιά μόνο για μικρότερη ύφεση και για ανάπτυξη. Νομίζω ότι καταρχάς το γεγονός ότι η χρονιά κλείνει με μηδενική ύφεση είναι πολύ θετικό σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί, που θα ήταν κοντά στο 3, μετά έγινε 2,5, μετά 1,5 κτλ. Το δεύτερο θετικό είναι ότι έχει ενδείξεις ισχυρής αύξησης εγχώριας παραγωγής, κυρίως στη μεταποίηση, 4,5% το δεύτερο εξάμηνο. Συν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Το πρόβλημα του να μεταστρέψεις όλο αυτό και να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις χώρες όπως η Βουλγαρία που έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές δεν νομίζω ότι αποτελεί τη λύση στο πρόβλημά μας. Η ανάπτυξη την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα οδηγηθεί η χώρα θα είναι εκ των πραγμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα στηρίζεται σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και όχι σε. Δηλαδή, το έχετε σχεδιάσει αυτό, πώς θα γίνει? Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα, είναι, πράγματι είναι, έχουν εκτείνει. Αν το καλοσκεφτείτε. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Ο ένας στους δύο νέους Έλληνες είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να ανταγωνιστείς σε ένα μοντέλο φτηνού εργατικού δυναμικού, ούτε έχει νόημα. Γιατί η βάση της ανάπτυξης είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να εφεύρουμε κάτι άλλο. Αυτή η δυναμική υπάρχει, ναι είναι η απάντησή μου. Υπάρχει ήδη στην οικονομία. Η οικονομία έχει πολύ καλές επιδόσεις σε τομείς που αρχίζουν και έχει πολύ καλές επιδόσεις σε τομείς που έχουν σχέση με τεχνολογία. Η οικονομία έχει καλές επιδόσεις όταν το αγροτοδιατροφικό κομμάτι αποκτάει προστιθέμενη αξία και αποφεύγει το. Η οικονομία έχει πολύ καλές επιδόσεις επιλεκτικά σε τομείς κατασκευών και άλλους που έχουν επίσης πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία. Άρα ο προσανατολισμός πρέπει να είναι αυτός. Εκεί πρέπει να προσανατολιστούν πόροι, να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, πρωτίστως η νεανική. Και να δώσετε κίνητρα. Τώρα, μια που μιλήσατε για νεανική επιχειρηματικότητα, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Συμμεριζόμαστε το όραμά σας και θέλω να πω το εξής. Τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν βοηθήσουμε το κράτος να γίνει αποτελεσματικό, ήταν και στην πρόσφατη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατεβήκαμε στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή στο MSME Assembly, ότι η Ελλάδα έχει μη αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Δεν θα μιλήσουμε για το θέμα της διαφθοράς, τα ακούμε καθημερινά στα κανάλια. Αν δεν λύσουμε αυτό το θέμα της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και το καινούριο ΕΣΠΑ που θα πέσει, πολύ φοβόμαστε, αυτή είναι η αγωνία μας, ότι κάνα δύο χρόνια θα δώσει μια μικρή ανάσα και δεν θα γίνει τίποτα. Δεύτερον, φορολογία. Έχουμε πει τα τελευταία 5 χρόνια να φορολογούν όλοι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι επιχειρηματίες σε αυτά που πραγματικά εισπράττουν. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες φορολογούν στο cash basis accounting. Αυτά δηλαδή που ήδη έχουμε εξοφληθεί τα τιμολόγια. Φεύγουν οι νέοι, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Τρίτον, ένας αύριος άνεργος που κάνει τη δική του έναρξη, έστω και αν πάρει και ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με το καλό, έχει 3.000 ευρώ το χρόνο μόνο στα ασφαλιστικά του. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και μια μη αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε το πιο σημαντικό μας asset, το ανθρώπινο μας δυναμικό? Αυτή είναι η αγωνία μας, να μην ξαναπέσουν 4,2 δις και μετά από δύο χρόνια ξαναμιλάμε για 65% ανεργία νέων. 7,8 δισεκατομμύρια έχουν υπολογιστεί, έχει υπολογιστεί το κόστος από τη γραφειοκρατία για τη διαφθορά ετησίας. Μπορεί να είναι ίσως υπερβολικό, πάντως είναι πολύ μεγάλο. Να λένε μεγάλο. Εκεί ναι. Έχετε πεδίο δράση λαμπρό. Ναι. Και δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ο απολογισμός είναι αισιόδοξος. Αλλά έχετε κάνει πράγματα δηλαδή. Η γνώμη μου είναι ότι γίνονται πράγματα.
και για να είμαι δίκαιος, ας πούμε, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Το αποτέλεσμα ακόμα όμως δεν είναι ορατό, δεν είναι τόσο έντονο. Αυτό που υπονοήσατε, στο πότε το τιμολόγιο και η προπληρωμή του ΦΠΑ, το διορθώσαμε. Αυτό δεν αρκεί. Η θέση μου είναι πάρα πολύ απλή, ότι διορθώνονται επιμέρους θέματα, τα οποία όντως, και δεν υπάρχει ακόμα αυτό το συνολικό που θα δώσει την μεγάλη όθηση σε αυτό που όλοι επιζητούμε, δηλαδή την δυνατότητα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Προφανώς, σας είπε και για το κόστος ότι είναι τέτοιο, το οποίο δεν ευνοεί ένα νέο επιχειρηματία. Μόνο για να πληρώσει τις εισφορές του και μόνο για να μπορέσει να γίνει. Το θέμα της ρευστότητας είναι πολύ σημαντικό σε μια χώρα. Στις ασφαλιστικές, αν μου επιτρέψετε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εμείς έχουμε το ΕΣΠΑ, ας πούμε. Δεν το είπα, τιμάμαι καμιά φορά, αλλά το ΕΣΠΑ μας έδωσε τώρα τα προγράμματα που βγάλαμε για αυτούς που άνοιξαν, νέους επιστήμονες που άνοιξαν δουλειά το 2014 και το 2015, αναδρομικά τους καλύπτουμε όλες τις δαπάνες που ξεκίνησαν μέσα στην κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προφανώς δεν μπορούν να καταργήσουν την ασφαλιστική εισφορά, αλλά ταυτόχρονα του δίνουν τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των δαπανών του, των άλλων δαπανών του. Υπουργέ, ο κύριος Στεφανίδης νομίζω ότι πίσω από το ερώτημά του μας περιγράφει και μια άλλη πραγματικότητα, που οι νέες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που προσπαθούν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν, το βλέπουν κάθε μέρα μπροστά τους. Οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να βγάλουν ένα ευρώ, αρκεί να ξοδέψουν περίπου 2-2,5 ευρώ επένδυση. Στην Ελλάδα χρειάζεσαι περίπου 4 με 4,5 ευρώ να επενδύσεις για να βγάλεις περίπου το 1 ευρώ. Όπου αν βάλουμε και αυτό που το άφησε, γιατί το βλέπεις στα κανάλια, δηλαδή τη διαφθορά και το τι πρέπει να δίνεις από εδώ, να δίνεις από εκεί και να σπρώχνεις από την άλλη, φτάνεις στα 6 ευρώ για να βγάλεις ένα συμφέρει. Η απάντηση είναι, αν βγάζεις ένα δεν συμφέρει, αλλά υποθέτουμε ότι όλοι συμμεριζόμαστε ότι το μεγάλο κομμάτι της οικονομίας θα βγάζει παραπάνω από ένα, βγάζει δύο για διάφορους λόγους. Κάθε επιχείρηση πρέπει να ρωτήσουν και οι υπόλοιποι ένα όμως. Κέρδος. Αν και οι επιδοτήσεις ξαναγυρίσουν στα έξοδα, πώς θα βοηθήσουμε τις εξαγωγές σε αυτή τη χώρα από τις καινοτόμες επιχειρήσεις? Ας ακούσουμε και τον κύριο Ζαμάνη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων. Κύριε Ζαμάνη. Κύριε Υπουργέ. Ακούγεστε. Το 2014, τον Μάιο, δώσατε μια συνέντευξη στο Γιάννη Διονάτο, όπου αναφέρατε πως μελετήσατε τα πρότυπα και τα μοντέλα ανάπτυξης που είχε η Αγγλία, η υπόλοιπη Ευρώπη ή το Ισραήλ. Ξεκαθαρίσατε και φτιάξατε ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο. Θα σας θυμίσω ότι ο τίτλος της συνέντευξης ήταν ότι ένα δισεκατομμύριο θα πήγαινε στα startup, στα ελληνικά startup. Θα σας θυμίσω επίσης ότι ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους ενός δισεκατομμυρίου, στο οποίο κατά 50% θα συμμετείχε το δημόσιο και κατά 50% οι ιδιώτες επενδυτές, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι τα λεγόμενα venture capital κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι όσοι ασχολούμαστε με την νεοφυή επιχειρηματικότητα, διαβάζοντας αυτό το άρθρο, ανυπομονούσαμε να γίνετε υπουργός. Είμαστε τυχεροί, είστε σχεδόν ένα χρόνο υπουργός στο συγκεκριμένο πόστο. Προφανώς γνωρίζετε τη διαφορά νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τώρα είναι λίγο αιχμή αυτό που σας είπα, γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ΕΣΠΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ένα ωραίο μέτρο. Κατά τη γνώμη μου, χαϊδεύει τα αυτιά πολλών, αλλά δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο. Ανάπτυξη θα έρθει από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επιχειρήσεις που είναι εξωστρεφείς και που, όπως είπατε πριν, δημιουργούν προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά, δεν έχουμε δει ουσιαστικά κανένα μέτρο που να ενισχύει αυτού του είδους την επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, είδαμε μέτρα που θα μπορούσαμε ένα να τα χαρακτηρίσουμε αντιαναπτυξιακά. Επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και ο φόρος στο κρασί, που επιβαρύνει μια σημαντική ελληνική αξία, της ελληνικής γης μάλλον. Επίσης, θα σας θυμίσω ένα νομοσχέδιο το οποίο τελικά δεν πέρασε. Η φαρμακοβιομηχανία, η ελληνική, επίσης, η οποία επλήγει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με τις ρυθμίσεις για τις τιμές των γενοσύμων. Θα σας θυμίσω επίσης ένα νομοσχέδιο το οποίο τελικά δεν πέρασε, το οποίο όμως δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη startup επιχειρηματικότητα. Αν θυμάμαι καλύτερα, ήταν τα πρώτα νομοσχέδια του Υπουργείου σας, όπου έγινε προσπάθεια
οι μικροεπενδυτές σε μια επιχείρηση, άνθρωποι δηλαδή που επενδύουν σε ένα startup για παράδειγμα, δίνουν 20, 30, 40, 50, 100 χιλιάδες ευρώ και παίρνουν ένα μικρό ποσοστό, να κινδυνεύουν να πάνε φυλακή για χρέη προς το δημόσιο, όταν αυτό προφανώς μέχρι τώρα και ευτυχώς μέχρι τώρα σαν ευθύνη το είχε μόνο ο διαχειριστής. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται η λέξη καινοτομία σαν ένας παράγοντας επιδότησης. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να ορίσει κανείς την καινοτομία. Αλλά τουλάχιστον ξέρετε ότι θα περιμέναμε από εσάς κάποιες κινήσεις, έστω και συμβολικές. Μάλιστα. Θα είμαι πολύ σαφής σε όλους μου την απάντηση. Το πρώτο, ο αναπτυξιακός νόμος θα έχει αιχμή του δόρατος την έννοια της καινοτομίας. Δεύτερον, στο νέο ΕΣΠΑ τα χρήματα για την καινοτόμα και υψηλή τεχνολογία είναι αρκετά. Τρίτον, όπως γνωρίζετε, ο κύριος Φωτάκης έχει και αναλάβει μια μεγάλη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ίδρυση ενός ταμείου προσανατολισμένου στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, περίπου της κλίμακας που αναφέρατε στην πάλι ποτέ συνέντευξή μου. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να σχεδιάσει και να ξεκινήσει τέτοιας μεγάλης εμβέλειας εγχειρήματα. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι το σύνολο των θεσμών, εξαιρώ τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, τα οποία είναι μια ειδική συζήτηση η οποία δεν είναι εύκολη, εγώ επιμένω ότι δεν είναι η απάντηση να αναζητήσουμε εκεί τις λύσεις, πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά που πρέπει να κάνουμε καλά, σε όλα αυτά που υπονόησα πριν, και αυτά θα δώσουν την όθηση που χρειαζόμαστε. Άρα το πνεύμα παραμένει, τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, έχουν η κυβέρνηση δεσμευτεί στο πώς θα ξεκινήσει όλα αυτά τις πρωτοβουλίες και νομίζω ότι ας αφήσουμε λίγο το χρόνο να... επιβαρύνουμε διαρκώς ελληνικές δραστηριότητες. Γιατί επιβαρύνουμε το κρασί, γιατί επιβαρύνουμε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, γιατί ψάχνουμε μονίμως να επιβαρύνουμε δραστηριότητες της εθνικής μας οικονομίας, ενώ για παράδειγμα, λέω τώρα, ο ΦΠΑ στο κρέας ήταν ΦΠΑ σε ένα εισαγόμενο κατ' ουσίαν προϊόν και μάλλον θα ευνοούσε και το ελληνικό κρέας. Ναι, αλλά έβαλε βέτο η Γαλλία. Και η Ολλανδία. Αυτό ρωτώ. Η απάντηση είναι πιο απλή από αυτό, πέρα από τα σενάρια πιέσεων. Εγώ επιμένω ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι νόμος. Σωστό. Επιμένω ότι ο ΦΠΑ πρέπει να είναι νόμος απλός και να μην έχει πολλές υποκατηγορίες. Άρα θεωρητικά και πρακτικά είμαι υπέρ του ενιαίου φόρου στο κρέας. Τελεία. Αν αρχίσεις και σπάς κατηγορίες, και αυτό ισχύει για πάρα πολλά προϊόντα, τότε δημιουργείς προβλήματα στο εσωτερικό αυτής της νομοθεσίας, προβλήματα τα οποία είναι πολύ πιο περίπλοκα. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι γιατί δεν διαφοροποιούμε τις διάφορες κατηγορίες κρέατος με βάση το εισαγόμενο ή μη. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να βρίσκουμε πάντα τα φορολογικά μέτρα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά και ταυτόχρονα έχουν τη μέρημνα που υπονοήσατε. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν στάθηκε δυνατό. Άλλη ερώτηση. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Ακούγεται, ακούγεται. Καλησπέρα. Καπερώνης Αριστοτέλης ονομάζομαι, ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου δώσατε μια πάσα προηγουμένως με τις καταθέσεις στις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια της σχέτης αυτή που υπάρχει. Μιλάμε για καταθέσεις στις τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί, έχουν φύγει. Έτσι. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει να ανακεφαλαιώνουμε τις τράπεζες, γιατί δεν έχουν χρήμα οι τράπεζες. Τι κάνετε εσείς για να επανέλθουν οι καταθέσεις πάλι στις τράπεζες, γιατί ξέρουμε ότι ένα τεράστιο κομμάτι αυτή τη στιγμή βρίσκεται, να το πω έτσι λαϊκά, στα σεντούκια. Βεβαίως. Και τι κάνουμε να έρθουν και καταθέσεις από το εξωτερικό, όταν υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλους μας, όσοι σε όλους μας. Γενικό είναι αυτό, που έχουν 5 δραχμές και τις έχουν πάει στο σπίτι, γιατί σου λέει ότι αύριο το πρωί μπορεί η τράπεζα είτε να μου κάνει, έγινε το capital control από την μια μεριά, δεν μπορώ να πάρω τα χρήματά μου, ή την άλλη να μου κάνει ένα κούρεμα καταθέσεων, ή την άλλη να χρεοκοπήσει η τράπεζα γιατί υπήρχε μια γενική αβεβαιότητα. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα ώστε να επανέλθει πάλι, γιατί όσες ανακεφαλαιοποιήσεις πιστεύω και να κάνουμε, αν τα χρήματα αυτά από τις καταθέσεις δεν έρθουν στις τράπεζες, δεν θα υπάρξει λύση. Οι τράπεζες πάλι θα έχουν προβλήματα.
Εγώ εκτιμώ ότι θα έρθουν, θα επιστρέψουν τα χρήματα, διότι πρώτον ο κίνδυνος ή αυτό που δημιουργήθηκε ως ψευδέστηση ότι θα φύγει η χώρα από το ευρώ δημιουργήσε αναστάτωση προφανώς. Εν τούτης σήμερα δεν ισχύει πια αυτό. Δεύτερον, οι τράπεζες με την ένταξή τους από πρώτη πρώτη στο ευρωσύστημα νομίζω ότι είναι 100% ασφαλής. Άρα αποκλείεται οποιοδήποτε κούρεμα καταθέσεων ή οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί πλέον μια πολύ απότερη σκέψη. Συνεπώς δεν συντρέχουν λόγοι να μην αυξηθούν οι καταθέσεις, τουλάχιστον στο σκέλος το οποίο υπονοήσατε αυτά τα χρήματα που είναι στα σεντούκια και που θα αρχίσουν να ξαναεπιστρέφουν στις τράπεζες. Λογικά η οικονομία θα αρχίσει να βελτιώνεται. Για την εθελοντική αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων του εξωτερικού ή αλλού, εκεί τι θα κάνει, θα νομοθετήσετε, μέχρι πότε? Νομίζω ότι εμείς προχωράμε καταρχάς στη συμφωνία με την Ελβετία, όπως ξέρετε, το οποίο ήταν μια μεγάλο θετικό βήμα. Και το δεύτερο, γίνεται μια προεργασία στο Υπουργείο Οικονομικών με θέμα τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το οποίο μπορούν να επιστρέψουν χρήματα από το εξωτερικό μέσα από μια διαδικασία όμως πληρωμής. Έχετε φόρου καταλήξει στο πόσο θα είναι, τι 5, συντελεστή θα βάλετε? Θα είναι κλίμακα. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, 10-15 δεν έχει σημασία πόσο, υπήρχαν όλα στους τραπεζικούς, στα τραπεζικά αρχεία. Υπάρχουν όλες οι κινήσεις. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά και το μαύρο χρήμα, το αφορολόγητο χρήμα, κινήθηκε μέσα από τις τράπεζες. Υπήρχε μια αίσθηση ότι το τραπεζικό απόρριτο δεν παραβιάζεται. Ναι. Γιατρός που έπαιρνε φακελάκι, εννοώ δηλαδή, δεν εννοώ εγκληματικά, εννοώ το μη φορολογημένο χρήμα. Άρα έχετε έναν τρόπο να εξετάσετε όχι μόνο τι έφυγε, αλλά και αν αυτό που έφυγε είναι πράγματι δικαιολογείται, έχει φορολογηθεί. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μια προτεραιότητα, γιατί από εκεί μπορεί να προκύψουν έσοδα που δεν τραβιούνται από την πραγματική οικονομία, από την αγορά. Είναι χρήμα το οποίο είναι εκτός ελληνικής οικονομίας. Θα ήταν δηλαδή μια μεγάλη ένεση, αν δουλεύατε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υποθέτω ότι αυτό η δουλειά υποδομής έχει γίνει. Δηλαδή τουλάχιστον συστηματικά για μια περίοδο ο κανόνας αυτών των περίπου 30-40 χιλιάδων που έχουν μεθοδικά και συστηματικά μελετηθεί, νομίζω ότι μπορούν, έχουν φτάσει, κλείνουν ένα κύκλο με το οποίο μπορείς να αρχίσεις να πεις ότι έχω αποτελέσματα. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Ναι, 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 σε αυτό έχετε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, πάντως το κίνητρο ότι θα σου κόψω τα πρόστιμα. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ναι. Θα ρωτήσετε αμέσως μετά. Και έχουμε και ένα-δυο φίλους ακόμη που θα θέσουν ερωτήματα για να κλείσουμε σε 3-4 λεπτά πάλι μαζί. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Είχατε θέσει, Λώρα, είχες θέσει κάποιο ερώτημα. Ναι, είχα πει ότι το κίνητρο για να έρθουν αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο, για παράδειγμα, η διαγραφή των προστήμων. Πρέπει να υπάρχει και ο κίνδυνος, ο πέλεκης, του ελέγχου. Εάν αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Αν μπορείς να τον πιάσεις, μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος. Ακριβώς, αυτό λέω. Άμα δεν μπορείς να τον πιάσεις. Αυτό ρωτάω τον κύριο Υπουργό. Υπάρχει ο φόβος του ελέγχου? Πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Ή απλά λέτε ως φόβητρο και σκιάχτρο, μπορεί να σε πιάσω, οπότε φέρτα. Και σου λέω όλους, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να με πιάσεις, οπότε γιατί δεν τα φέρω. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αν υπάρχει μόνο το κίνητρο χωρίς να υπάρχει απειλή ότι αν πιαστείς οι συνέπειες είναι πολύ δραματικές και είναι και αξιόπιστος αυτό ο μηχανισμός, αυτό είναι το γερμανικό σύστημα το οποίο το εφάρμοσαν πολύ επιτυχία και με τις αντίστοιχες λίστες Λαγκάρτ και Μόλα μέσα σε 60 μέρες είχαν λυθεί, γιατί το 70-80% είχα πάει και ο Θελός και είχαν... Εσείς πώς θα τους φοβήσετε? Κοιτάξτε, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Δηλαδή η μελέτη ορισμένων πραγμάτων θέλει πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία και κυρίως και εξειδικευμένους ανθρώπους να μπορούν να ακολουθήσουν, ειδικά στα διεθνή πορεία του χρήματος, τα συγκεκριμένα βήματα. Δεν είναι πάντα εύκολο.
Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ως δημόσια διοίκηση. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό με γοργά βήματα. Αλλιώς νομίζω ότι θα παραμείνει μια απειλή η οποία δεν θα μπορεί ποτέ να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Λέγομαι Βαγγέλης Γαρμπής, είμαι πολιτικός μηχανικός. Ήθελα να μας διευκρινίσετε λίγο για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Γιατί νομίζω, δεν ξέρω και καμία επιχείρηση που να μην έχει όχι δάνειο, αλλά κόκκινο δάνειο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί η επιχείρηση να ανταπεξέλθει, θα γίνει κάποιο κούρεμα χρέους ή θα πάει για κλείσιμο. Θα βρει κάποιο φαντ, η επιχείρηση πώς θα βρει το φαντ. Θα έχει μία βοήθεια από τις τράπεζες, με ποιο διοικητικό συμβούλιο. Με τα χρήματα αυτά, αν η επιχείρηση έρθει σε ένα καλύτερο επίπεδο, θα πληρωθούν μόνο η εφορία και το δημόσιο ή θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί ή και με μπλοκάκι. Πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά τα ερωτήματα, δεν ξέρω. Να πω την κεντρική ιδέα πάντως. Καταρχάς πρέπει να, και η πρόθεσή μας είναι να εφαρμόσουμε την νομοθεσία που υπάρχει ήδη με κάποιες αλλαγές στο νόμο του Δένδια. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είναι κάτι που δένει με το ερώτημα του συμπολίτη μας. Ρωτούν εδώ και ώρα αρκετοί στο διαδίκτυο αν για παράδειγμα οι τράπεζες δώσουν δάνεια επιχειρηματικά και στεγαστικά σε μεγάλα funds στο 20 ή στο 30% της αξίας τους. Γιατί να μην μπορεί η επιχείρηση ή ο πολίτης να έχει first option, να είναι ο πρώτος που θα μπορεί σε αυτή την τιμή που προσφέρθηκε από τα funds να πάρει πίσω το δάνειό του. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα αυτή. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε θεσμικά πλαίσια σε ορισμένες χώρες για ορισμένες κατηγορίες, όχι για όλες. Ναι. Θα απαντήσουν ότι είναι κίνητρο να αντακοκκινήσουν. Δεύτερον, υπάρχει το επιχείρημα. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτό θα γίνει μόνο για τα υπάρχοντα, ήδη. Ναι. Ή μπορεί τέλος πάντων για τις. Σε κάθε περίπτωση τα ερωτήματα αυτά θέλω να απαντήσω ως εξής. Καταρχάς υπάρχει το πρόβλημα. Το θέμα ότι αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο, με κάποιο πλαίσιο να αναδιαρθρώνονται από τις ίδιες τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Το κριτήριο εκεί πρέπει να είναι, προφανώς να υπάρχει ένα κριτήριο βιωσιμότητας, δηλαδή η μεσοπρόθεσμη προοπτική αυτής της επιχείρησης, διότι το να χρηματοδοτείς και ζόμπι να αναχρηματοδοτείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει κάποια κανονιστικό πλαίσιο να διευκολύνει στην κυριολεξία τον μεγάλο όγκο των επιχειρήσεων που είναι ειλικρινώς υπέστησαν τις ζημιές και έχουν αυτή την προοπτική. Εκεί πρέπει να εξαντληθούν όλα τα εργαλεία προκειμένου να βοηθηθεί η επιχείρηση να προχωρήσει. Υπάρχουν απλώς πρέπει πιο συστηματικά και μεθοδικά να κινηθούμε προς τα εκεί. Όχι, χωρίς. Για τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, ρωτάει ο συμπολίτης μας. Των επιχειρήσεων. Στον εταιριών. Ή των επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων. Ξέρετε τώρα το πρόβλημα είναι, η νομοθεσία είναι πιο περίπλοκη. Τώρα έχει αλλάξει και η νομοθεσία γιατί τα διοικητικά συμβούλια δεν έχει αλλάξει με κάποιο τρόπο που να διασφαλίζει για την κατανομή των χρημάτων μετά από δικαστική απόφαση έχει αλλάξει όπως ξέρετε την 65, 20, 15 και τα λοιπά. Πάντως το management δεν θα το έχετε. Στις τράπεζες για πρώτη φορά. Το management πάντως αυτές οι επιχειρήσεις το πιθανότερο είναι να μην το έχουν. Θα το απολέσουν. Έτσι δεν είναι. Γιατί αυτός που θα έχει μπει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο, θα έχει μπει μέσα στην επιχείρηση για την αναδιαρθρώση, θα θέλει να έχει και έλεγχο στη διαχείριση των χρημάτων. Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Δεσύπρης Παντελής. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΗ. Άνεργος. Ακούω συνέχεια για φορολογία, αλλά στο θέμα των επενδύσεων δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες στο θέμα της ηλεκτροπαραγωγής και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα γι' αυτό. Εσείς ως κυβέρνηση, τι προτίθεστε να κάνετε για τις επενδύσεις, γιατί ο επενδυτής δεν έχει το συνέστημα, θέλει κίνητρο.
χαμηλή φορολόγηση και σταθερό πολιτικό καθεστώς για να έρθει να βάλει τα χρήματα στην ελληνική αγορά. Πάντως έχει τεθεί ήδη το ερώτημα 2-3 φορές αυτό. Σας ευχαριστώ. Το επαναφέρατε. Το έθεσε και ο κύριος Λιγερός πριν. Μία φράση μόνο, κύριε Σταθάκη. Πολιτική σταθερότητα θα έχουμε από ό,τι είδα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί με 153 πρέπει να αναζητήσετε κι εσείς αυτή τη στιγμή διεύρυνση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μην είστε τόσο βέβαιος για αυτό που είπατε, γιατί οι τρεις βουλευτές δεν είναι ιδιαιτέρως ασφαλές πολιτικό μαξιλάρι και έχετε μπροστά σας πολύ δύσκολα μέτρα να πάρετε. Ελάτε, το όνομά σας. Καλημέρα, ονομάζομαι Λεμπέζης Κωνσταντίνος, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Μιλάτε για ανάπτυξη. Πώς είναι δυνατόν όταν το βασικό κόστος διαβίωσης μιας οικογένειας είναι τρεις φορές το βασικό μισθό, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ανάπτυξη σε αυτό το ποσό, πώς μπορούν οι νέοι επιχειρηματίες να ξεκινήσουν να κάνουν επενδύσεις όταν δεν θα έχουν χρήματα εισερχόμενα και όταν εσείς δεν μπορείτε να εισπράξετε τους ήδη υπάρχοντες φόρους? Η ανάπτυξη που βγαίνει. Δυσκολεύομαι να καταλάβω ακριβώς το. Λέει ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταβαραθρωθεί και ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την επιχειρηματικότητα. Είναι μια αγορά πεθαμένη. Όχι, λέει ακόμα κι άλλο, ότι τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο έχουν κοντεύουν τα 90 δις. 83 σήμερα ανακοινώθηκε. Και ότι δεν θα μπορείτε να εισπράτετε έσοδα βασικά. Να διευκρινίσω κάτι. Καταρχάς, τα ληξιπρόθεσμα, όπως ξέρετε, στο δημόσιο είναι ένας παραπλανητικός δείχτης, γιατί έχει συσσωρευμένα από το 70, δεκαετία του 70, 80, 90. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τη διαφορά, πώς αυξάνεται στη διάρκεια του χρόνου και όχι τον όγκο. 10 δισεκατομμύρια σε 10 μήνες. Αυτό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό δείχνει. Τον Αύγουστο 1,5 δις. Ναι. Γιατί μέσα σε αυτά τα 80 δις, τα 60 είναι που απλώς δεν έχουν διαγραφεί στο παρελθόν και πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε και έναν τρόπο. Επανέρχομαι όμως στο. Και θα αυξηθούν κι άλλο, αν μου επιτρέπετε, που και συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σας, διότι με τις αλλαγές που έρχονται στις 100 δόσεις, αυτοί οι οποίοι θα χάσουν τις ρυθμίσεις που με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση πήγαν και μπήκαν όταν τις φέρατε, τώρα θα μπαίνουν και αυτοί στα ληξιπρόθεσμα. Και τα 83 που ανακοινώθηκαν σήμερα, μέχρι το τέλος του χρόνου, μπορεί να πάνε και 88 και 89. Δεν το εύχομαι, το φοβάμαι όμως. Ναι, και εγώ δεν συμμερίζομαι πολύ αυτή την αγωνία, γιατί εγώ θεωρώ ότι αντίθετα θα υπάρξει μια τάση αποκλιμάκωσης των χρεών προς το δημόσιο. Εάν αποκατασταθεί πλήρως, δοθούν δηλαδή τα 7 δις στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο είναι μέρος των συμφωνιών, το 2+1 και τα λοιπά, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για την ομαλοποίηση. Αν συνεχίζουμε να απλοποιούμε το σύστημα συμψηφισμών χρεών προς το δημόσιο και κυκλοφορίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, όλα αυτά θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στο να φρενάρει αυτή η ιδέα της αύξησης των χρεών προς το. Τώρα για την ανάπτυξη σε σχέση με τους μισθούς, αν αυτό είναι κατάλαβα το ερώτημα. Όπως ξέρετε, συνήθως υπάρχει μια μικρή χρονική στέρηση. Πρώτα υπάρχει ένας ρυθμός που δίνει μια όθηση στην οικονομία και υπάρχει μια χρονική στέρηση από 3-6 μήνες που λένε στον τρόπο με τον οποίο οι μισθοί ακολουθούν αυτή την ανάπτυξη. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα για απόψε. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Νίκος Αποστόλου λέγομαι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν κινείστε κατά της φοροδιαφυγής, που για μένα είναι η μία πλευρά του νομίσματος και η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η διαφθορά. Εάν δεν υπήρχε η φοροδιαφυγή, η οποία είναι τεράστια, μια προσωπική μου εκτίμηση, δεν είμαι οικονομολόγος, μηχανικός είμαι, είναι ότι ανέρχεται περίπου τα 50-60 δις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κοντά στο ΑΕΠ, το οποίο φορολογείται, υπάρχει άλλο τόσο ΑΕΠ, αυτό ομολογείται από όλο τον κόσμο, που είναι μαύρο. Λοιπόν, θα μπορούσε
το μαύρο να γίνει άσπρο εάν οι δαπάνες αφαιρούνταν καθ' ολοκληρία από τα έσοδα και φορολογείται μόνο το υπόλοιπο. Γιατί αυτό που έχουμε στην Ελλάδα κατά κόρον είναι να φορολογείται το χρήμα εκεί από όπου πέρασε και όχι εκεί όπου πήγε. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πάρα πολύ την οικονομία, δεδομένου ότι το κράτος θα είχε τρελά έσοδα, με τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν οι επενδύσεις, η ανάπτυξη, οι οποίες επενδύσεις εκτιμώ ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου, για να γίνουνε, θα πρέπει να ξεκινήσει το δημόσιο εκείνο που θα τις κάνει και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο ιδιωτικός τομέας. Το να ζητάμε από μια οικονομία που ήταν, είναι υποκατάρρευση, είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω ότι η φοροδιαφυγή δεν προλάβει, κάναμε πολλές εκλογές φέτος και δεν... χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται λίγο χρόνο, ακριβώς επειδή ο τρόπος η αντιμετώπισής της δεν γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη τομή θα είναι... Και βούληση χρειάζεται. Και ισχυρή βούληση χρειάζεται. Νομίζω πάντως ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Γιατί θέλει σύγκρουση με συμφέροντα μεγάλα και κατεστημένα συμφέροντα. Ότι το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, πάρα πολύ έλεγχη, τουλάχιστον στα κομμάτια των ελέγχων έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ, αλλά η μεγάλη τομή θα είναι νομίζω το νέο φορολογικό σύστημα όπως θα ψηφιστεί και οι αλλαγές, φυσικά οι μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στη διοίκηση των φορεών και το τρόπο ελέγχου και το εισαγωγή των συστημάτων ελέγχου και αυτό που λέγαμε πριν, την ιδέα ότι ο έλεγχος πλέον πρέπει να στραφεί αποκλειστικά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και αυτό θα φέρει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στη φοροδιαφυγή. Το νέο ΕΣΠΑ πότε ξεκινάει, κύριε Υπουργέ? Έχει ξεκινήσει, απλώς προκυρήσονται ομάδες προγραμμάτων. Όσοι δεν προλάβουν μέχρι 31 12 από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, θα δοθεί κάποια γέφυρα? Δύσκολο. Δεν θα δηλαδή, δω. Όχι. Μόνο τεχνητές λύσεις ψάχνουμε για μικρές παρατάσεις. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ούτε υπάρχει παράταση. Επειδή υπάρχουν χρήματα, τα χρήματα που έχουμε, η συμβουλή μας είναι μία επιτάχυνση των έργων. Οι εκταμιεύσεις πότε θα γίνουν, κύριε Πρόεδρε? Γιατί πληρώνονται αμέσως. Αυτά πληρώνονται πιο γρήγορα. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να λύσουμε και ένα άλλο παράδοξο, Υπουργέ. Ίσως εκεί θέλει άλλη εκπομπή για να το κουβεντιάσει κάποιος. Το παράδοξο είναι ότι από το 2008 μέχρι σήμερα το εισόδημα όλων των Ελλήνων έχει μειωθεί περίπου 47%. Και όταν πάμε και κοιτάμε τις τιμές των προϊόντων και τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι αυτές αυξάνονται. Αυτό είναι παράδοξο, κυρίως από μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι θέλει να προασπίσει τον πιο φτωχό και την πιο πιεσμένη οικογένεια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες δυστυχώς σε αυτό το θέμα. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι φταίνε πάρα πολύ ισχυρές ολιγοπωλιακές δομές που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Και επειδή είναι μικρή οικονομία, αλλά και επειδή έχουν πολύ μεγάλη ισχύ σε κάθε τομέα οι 3-4 εταιρείες. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ενθαρρύνοντας τις αγωγές, κάτι που δεν το θέλουμε όμως, γιατί θέλουμε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή, είτε είναι το φάρμακο, είτε είναι το τρόφιμα, είτε... Άρα θέλει και εκεί μια ισορροπία. Και η ιδέα ότι ο ανταγωνισμός με πολύ πιο αυστηρό τρόπο θα τα αντιμετωπίσει αυτά, αν δεν έχεις και την πέριμνα να συντηρείς και να κρατάς την εγχώρια παραγωγής, μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξα, σε άλλα παράδοξα που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, το ομολογώ, αλλά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο να πιέζουμε με τους κανόνες του ανταγωνισμού και ταυτόχρονα να μπορούμε να κρατήσουμε και τη δύναμη της εγχώριας παραγωγής που αποτελεί. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου.
τον κύριο Λιγερό, την κυρία Ιωάννου και τον κύριο Μονεμβασιώτη. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των φορέων και τους συμπολίτες που ήταν εδώ απόψε το βράδυ και βέβαια ευχαριστώ κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.